Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και φυσικά στους γύρω νομούς και μέσω του διαδικτύου. Βασικά καλησπέρα σε όλη την Ιφίλιο, έτσι να το ξεχυλώσω και λίγο, γιατί μας ακούνε και από όλη την Ιφίλιο. Εντάξει, έχουμε φίλους στην Γερμανία, έχουμε φίλους στην Αμερική. Κύπρο, έχω. Το Στέλιο, τον Μπόμπα πήγε τώρα. Για σεζόν πήγε στην Κύπρο. Έχουμε πολύ, εννοείται. Ναι, δεν ξέρω αν ακούει αυτή τη στιγμή. Λογικά θα δουλεύει το παιδί. Το νησιά είναι να γέρνει από την μια πλευρά που, ναι, που πήγε. Ναι, όντως. Δεν ξέρω για το νησιά, αλλά το αεροπλάνο έγερνε. Όντως. Αυτό είναι δεδομένο. Πήγε πιο γρήγορα στην κάθοδο. Ναι, μπήκε σε, βλέπω, φουριόζος μπήκε σε Κρέζα. Φουριόζος. Πώς το βλέπεις εδώ το Λίμπερο? Καλά είναι. Καταρχήν, πότε είχαμε κάνει εμείς τελευταία φορά εκπομπή για να, έτσι, να βάζουμε και το. Κάνα χρόνο, 1,5. Πού, στα. Α, ναι, στα. Ναι, στο γέλο. Ναι. Αθλητικά νέα δεν είχαμε κάνει. Αθλητικά νέα, κάνα 2 χρόνια συνεχόμενα. Σωστά, τι λέω. Και με την Τίνα. Έτσι, ναι. Σε έφερνα με μια. Postman τότε, μια. Με το. Ήταν επί εποχή Στέο. Επί εποχή Στέο, αλλά λέω. Εσύ ερχόσουν με την Τίνα, σας έφερα μια συγκεκριμένη μέρα ή όχι? Εγώ ερχόμουν δύο μέρες περίπου εκεί. Ερχόσουν, ούτε θυμάμαι. Και μετά αυτό, το καλοκαίρι το είχα πάρει σε ρί, βοηθούσα τον Πόστμαν. Να σου πω κάτι, ναι, και αυτό το θυμάμαι. Αλλά ξέρεις τι, μιλάμε, πόσα χρόνια είναι αυτό πίσω καταρχήν, 12, 11. Ναι. Είναι καλή ώρα, πώς παίξαμε σήμερα με τον Βόλο. Ναι. Θυμάμαι ήταν εκείνη η εποχή, γιατί παίζαμε και είχαμε πέσει. Χρονολογία, δεν σου λέω. Ήταν 11, το 11. Το 2011, το 2011. Ναι, γιατί. Ξέρεις πώς μου φαίνεται, δεν σου κάνω πλάκα. Καμιά φορά τα πιο μακρινά σου φαίνονται πιο κοντινά και τα πιο κοντινά σου φαίνονται πιο μακρινά. Αυτό αν μου λέγες, θα σου έλεγα 15 χρόνια. Ναι, τώρα δεν σου είπα 13, δεν σου είπα 12. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το μυαλό παίζει περίεργα. Είναι άφτερα αθλητικός εποχή αυτό. Εκείνα τα 1-2 χρόνια μετά ήταν. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος προφανώς πρώτη φορά άκουσε το ηχητικό, του άρεσε πολύ. Εντάξει. Για να έρθει από είναι μέσα. Είναι και μικρός, το πρόλαβε οριακά το μάτς. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, που είναι και τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα, ο Τάσος λείπει, ρέπο να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, διότι με τα πανηγύρια έκανε και πολλές ώρες ραδιόφωνο. Εντάξει, θα σπάρει και οικογενειάρχης είναι. Έχω δίπλα μου όμως τον χιλιομετροφάγο. Ναι, μέχρι και ο Χρήστος, να πω στην οικοληψία, Χρήστος Κιώσης, μέχρι και ο Χρήστος γύρισε με αυτή την έκφραση. Χιλιομετροφάγο, κύριο Σταύρο Κρέζα, πολύ καλό φίλο. Σε ξέρω πόσα χρόνια σε ξέρω. Από εποχή Μαδρίτης ήταν. Ναι, και πιο νωρίς. Ναι, διαδικτυακά. Ξέρε, πες τα κι εσύ, αυθόρμητα πες τα. Με είχες πόστερ στο δωμάτιό σου, πες τα αυθόρμητα, εντάξει, αυτά τα πράγματα. Αυθόρμητα πες τα. Προσπαθούσα να σε μιμηθώ, είχα πάρει και την περούκα σου και φούρσα τα μαλλιά σου. Ευχαριστώ. Τι είπες, είχες κάνει. Ήθελα να σε μιμηθώ κιόλας και φορούσα περούκα με τα μαλλιά σου. Δεν είχα περούκα εγώ. Γι' αυτό σου λέω, ήταν τζάμπα. Φορούσες εσύ περούκα. Ναι, εντάξει, όντως είχα και χέτη, είχα, κύριε Κρέζα, στην ηλικία σου και λίγο πιο μικρός βέβαια. Εντάξει, έχεις φτάσει εσύ ως τα 37-38. 38. Ωραία, πώς, φίλε, τι ηλικίες είναι αυτές. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο ως πρέπει και τον βασικό υποστηριχτή Σταύρο της εκπομπής και να μπούμε έτσι να κάνουμε μια εκπομπούλα μέχρι τις 10. Επαναλαμβάνω, τελευταία εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη μετά, 30 τελευταία μέρα του μήνα. Πάμε όμως στο Πορκίτο. Γνωρίζεις Πορκίτο, κύριε Κρέζα? Είσαι για το φαγητό ή είσαι εσύ? Δεν είμαι χιλιομετροφάγος πλέον, μόνο φάγος είμαι. Είσαι τα καδόρος, όντως, γι' αυτό κάναμε και εκπομπές. Λοιπόν, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια, έχει το Πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια. Χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα για τη Σαρακοστή, φυσικά δεν ήταν δυνατό να μην υπάρχει και νηστίσιμο μενού από το Πορκίτο. Αποτελείται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα, καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε με αράβικη, πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του Πορκίτο, πρώην διοικητηρίου. Και delivery στο 23-15-20-5-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store. Για συσκευές iPhone, από το Google Play, για συσκευές Android. Και κάνοντας παραγγελία, παίρνετε φυσικά και μια πολύ καλή έκπτωση των 10%. Δεν είναι λίγη, έτσι. Σήμερα ημέρα τίποτα δεν είναι λίγο. Ό,τι κόβεται είναι καλό. Λοιπόν, έλεγα ότι ναι. Πολλά χρόνια. Πέρσι είπαμε, κάναμε μια εκπομπή, μια από τις τελευταίες που είχα, ήμουνα και στο γέλο. Έρχομαι πάντα στο κλείσιμο για στο να κλείσω. Μείνει τώρα, καλή, ναι, εικόνα να, του κόσμου. Πάντα το καλύτερο είναι στο κλείσιμο, να ξέρεις. Έτσι. Και πραγματικά, να πω εδώ ότι στην αναγγελία του ονόματός που κάνω στον τοίχο μου, βγήκε στα likes, είναι, έπαιζε ένα μικρό τέτοιο, βγήκε νούμερο, έφαγες. Άκου ποιους έφαγες. Ιερά τέρατα. Όπως ηγεσία.
μπουγάτσα τον ηγεσία. Ο ηγεσία ήταν, δηλαδή έφτασε. Πάτσε να φάσει 300 likes, φίλε. Τα ακούει ο κότσι τώρα αυτά. Κοίταξε, να σου πω κάτι λόγω ηλικία. Το fan club του είναι μεγαλύτερο μεσόωρο, οπότε μπορεί να μην έχουν καν Facebook. Αυτή η αστυνομία μπορεί να ήταν από κάτω και να χειροκροτούσε κάτω, κάτω το σταθμό. Εσύ ω 2,76 έφτασε. Ο ηγεσία 2,30 έχει φτάσει. Έχω μεγάλο σόι. Αλλά είναι και ωραία φωτογραφία, πραγματικά. Εντάξει. Πραγματικά είναι και ωραία φωτογραφία. Αυτή η πολυθρόνα στην μπουτίκ που πωλείται ή έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή είναι ακριβή αυτή. Εκεί θα καθίσει αυτό που θα μα φέρει τον τίτλο. Και θα πηγαίνουμε, ξέρεις, και θα πηγαίνουμε, θα του καθαρίζουμε τα πόδια όλη τη μέρα. Ξεκινά κατευθείαν, θα έκανα έτσι ένα τέτοιο. Δεν βλέπω να κάθεται κανένα σύντομα. Είναι σήμερα και ξέρει κλασική μέρα που πάντα εορτάζουμε του χαμένου τελικού. Είναι η μέρα ΟΑΚΑ. Είναι πραγματικά. Άμα θε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, γιατί σε κάνα πεντάλεπτο θα έχουμε και τη διακοπή για να ακούσουμε και την ώρα. Είναι σήμερα. Εγώ ξέρω σε αυτά λίγο. Δεν μ' αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Πλέον, δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, κοίταξε, κάποιες ηλικίες, ναι, και μετά από παδούς αρχίζει και σε κουράζει λίγο. Ναι. Έχεις κάτι να θυμάσαι, είναι ευχάριστο, αλλά να μην το κάνουμε και τόσο τρομερό πλέον. Εγώ πιστεύω τώρα να τα λέμε και λίγο έξω από τα δόντια, έτσι. Όπως σου είπε ένας φίλος, τι μου είπες ότι ήταν εκείνος, που είπε, πες τα έξω από τα δόντια εδώ, ναι, πέρα. Ναι. Ναι. Κάτι τέτοια κάνουν όσες ομάδες δεν έχουν επιτυχίες. Αυτό είναι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Για να μην ζούμε σε κανένα μικρό κόσμο, έτσι. Δηλαδή, είμαστε σχεδόν 50 χρόνια άτιτλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω να μην το μνημονεύσουμε, αλλά συνέχεια κάθε χρόνο, όπως και γενικά τέτοιες επαιτίους. Δηλαδή, τα 50 χρόνια από την κατάξυση του κυπέλου, τώρα θα ακούσουμε. 6 Ιουνίου είναι, ούτε θυμάμαι. Καλό είναι, αλλά too much, ρε φίλε. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Εντάξει. Το ότι κάναμε τη μεγαλύτερη εκδρομή είναι δεδομένο. Είναι γνωστό. Και στο κάτω-κάτω δεν έχει να αποδείξει τίποτα ο κόσμος του Άρη. Πολύ περισσότερο στους οπαδούς των ομάδων όλης της χώρας. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Δηλαδή το να θυμίζουμε συνέχεια, εντάξει, πες μία αναφορά, φτάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτό. Too much, δεν ξέρω, πολύ κάρουν, δεν ξέρω να συμφωνείς. Εντάξει, να σου πω κάτι, με το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που έχουμε περάσει, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει λίγο ηρεμήσει πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται και ένας ο πανικός ο παλιός. Ένας πιτσιρικάς θα το κάνει, εμένα δεν με πειράζει. Αλλά ο μέσος όρος πιστεύω ότι το Αριανό έχει λίγο ρημάσει πάνω στη σκέψη του. Αυτό ένα και με την πίεση από τους δίπλα που υπάρχει. Ναι. Θεωρώ ότι ο κόσμος αρχίζει και οριμάζει λίγο και αποβλέπει και απαιτεί. Ναι, είδες, αυτή είναι ωραία συζήτηση, άμα θες να την κάνουμε. Είδες, δηλαδή, και εγώ είδα κάποια ψήγματα, μπορώ να πω, ορίμασης του κόσμου και φάνηκε από τις ήττες στο Χαριλάου φέτος, αν θέλεις την άποψη, και από τον ΠΑΟ και γενικά και από Ολυμπιακό και από τον Ατρόμητο. Δηλαδή, είδα κάποια πράγματα που τις προηγούμενες χρονιές, ίσως θα μου πεις επειδή είναι η πρώτη χρονιά μετά από. Μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές πέσαμε, επανήλθαμε άμεσα, έτσι. Ενώ τώρα υπήρχαν 4 χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο στη δική σου λογική. Εντάξει, βέβαια, να σου πω το αντίστοιχο, αν σκεφτείς φέτος η μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου ήταν με τη Λαμία. Με νίκη. Σωστό. Δηλαδή, για να δεις τώρα διαφορετικό πώς προσεγγίζει, δηλαδή θα μπορούσε σε κάποια άλλα μάτς να γίνει ο μεγάλος χαμός. Γιατί είχαν ένα μάτς νικηφόρο, ομάδα, έτσι. Ναι, και τελικά ο μεγαλύτερος χαμός έγινε από μάτς νικηφόρο επειδή ήταν άσχημη εμφάνιση. Έτσι, εμένα μου άρεσε αυτή η αντίδραση. Θυμάμαι εδώ που το σχολιάζαμε και, έτσι, και με τον Τάσο και με άλλους, αν τον είχα πει, αν θυμάται κάποιο μάτς του ΠΑΟΚ που να κέρδισε και να υπήρχε γιούχα στο τέλος. Γιατί συνήθως όταν χάνεις γίνεται αυτό, έτσι. Μα και πάλι οι συνθήκες θα λέγανε γιουχάρετε, ξέρω εγώ, επειδή χάσετε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, και όμως γιουχάραμε για αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να σου καταλογίσει να κάτι. Κάνει. Έτσι, σωστό αυτό. Έτσι. Σωστό αυτό. Υπάρχει μια ορίμανση σχετική. Δεν ξέρω τώρα να την βάλουμε ποσοστό, δεν μπορούμε. Εγώ του χρόνου προβλέπω έκρηξη, άμα δεν πάει καλά η χρονιά. Ναι. Που πιστεύω ότι θα ψηλοπάει, αλλά επειδή ακριβώς πλέον. Τι εννοείς, ωραία. Και θα σου κάνω τώρα για να πάμε και στο διάλειμμα, στο πρώτο. Αυτή την ερώτηση την έκανα σε όλους που φιλοξένησα εδώ στο στούντιο. Μία ερώτηση έκανα, έτσι. Όλες οι άλλες ήταν ανάλογα με την επικαιρότητα και διάφορα άλλα θέματα. Μία ερώτηση έκανα σε όλους. Θέλω να μου πεις και ειλικρινέστατα. Στην αρχή της χρονιάς, πριν ξεκινήσει η χρονιά. Για φέτος. Ναι, πριν καν, για μένα αυτή είναι η σωστή, πριν καν δεις και τις μεταγραφές. Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρω εγώ, μπορεί να τρελνόταν οποιοσδήποτε ή μπορεί και συμπτέρει να έφευγε και ο πρόεδρος να ερχόταν κάποιος άλλος και να σου έφερνε άλλους παίκτες. Λέω, πριν, εκεί οριοθετείτε, γιατί πάντα πριν ξεκινήσει η χρονιά υπάρχουν κάποιες παράμετροι που είναι σταθεροί, έτσι. Οικονομικοί για μένα είναι οι παράγοντες. Πριν ξεκινήσει, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο Άρης μεταγραφές, τι έλεγες, ποια ήταν η σκέψη σου ότι ο Άρης μπορεί να τερματίσει σε αυτό το πρωτάθλημα? Θα σου απαντήσω, γιατί τα έχω σκεφτεί και αφού έχει γίνει χρονιά, ναι, τα έχω σκεφτεί.
Επειδή βλέπαμε, παρακολουθούσαμε το πρωτάθλημα αυτά τα 3-4 χρόνια που απήχαμε από μακριά. Mm-hmm. Και θέλω να σου πω κάτι, άμα είσαι απ' έξω, τα βλέπεις και λίγο πιο όρημα. Πιο καθαρά και πιο θεωρούσα καθαρά. Ότι έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο. Ναι, δεν είναι. Εγώ έτσι έβλεπα. Κοινή άποψη. Εντάξει, μπράβο. Δεδομένου αυτού, θεωρούσα ότι η χρονιά αυτό που έγινε ήταν το αναμενόμενο. Δηλαδή... Απλά επειδή στην αρχή λέω ξεκινήσαμε, άμα θυμάσαι, φουριόζει. Ναι. Γιατί τώρα σου σχολιάζω και από με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα και πήγε ένα ενθουσιασμό. Μέχρι και σκεφτόμασταν και πρωτάθλημα και λέγαμε πού θα χάσουμε βαθμούς. Κάποιοι να τα λέμε, κάποιοι ναι. Λίγοι θεωρώ, αλλά άμα, εντάξει. Άμα όταν καθόσουν και σκεφτόσουν όρημα τεχνικής χρονιάς, περίμενες κάτι τέτοιο. Δεν ήξερες πώς θα γίνει. Η έξοδος στην Ευρώπη μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Εγώ αυτό το πράγμα όχι, ήταν όχι, όχι. Αυτό περίμενα. Άλλο αυτό, όχι, στο ξανά λέω, αυτό περίμενα. Σου έλεγε ρε φίλε, το κλασικό, εγώ θα μου πει άλλο πάλι παρισκή. Λέμε το κλασικό, τι να πω, δεν μπορώ να βρω άλλο παράδειγμα. Σου έλεγαν, α πούμε, ένα σημαντικό ποσό που θα σε πονέσει, ρε παιδί, αν το χάσει, πού θα τερματίσει ο Άρης, σε ποια θέση. Στην τέταρτη, στην πέμπτη, στην έκτη, στην έβδομη, στην όγδοη, στην όχι, τρίτη. Θεωρούσα μέσα στην πεντάδα. Μέσα στην πεντάδα. Ναι. Θα πω, αυτό που δεν ξέρεις γιατί είναι ζαριά είναι το κύπελο. Ναι, άστο κύπελο. Δεν περιμένει να χάσει τον Εργοτέλη, αλλά δεν ξέρει πώ θα κάνει τα ζευγάρια και τα λοιπά. Για πρωτάθλημα. Όχι, θεωρούσα μέσα στην πεντάδα. Και να σου πω κάτι, ο Άρης το έχει παράδοση να γυρνάει από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις να βγαίνει η Ευρώπη. Ωραία. Κάνει δηλαδή ένα καλό comeback. Λοιπόν, πάμε στο. Χρήστο, πάμε στο να ακούσουμε την ώρα. Αμέσως μετά θα δούμε. Υπάρχουν ήδη και αρκετά μηνύματα. Πουλά. Εντάξει. Πουλάς, είσαι... Τους έχω δώσει δωρεά μεγαμπάιτ να στέλνω μηνύματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την ώρα αμέσως μετά. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Φυσικά θα βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα. Είχαμε και αγώνα σήμερα σημαντικό. Ναι, μου είπε, ναι, δεν ήξερα. Χαμπάρ δεν πήρες, είμαι φιλικό. Όχι, ένα μηδέν κέρδισαμε, το ξέρω και ποιος έβαλε τον κόλ. Θα τα πούμε σε λίγο. Η εκπομπή έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη βερσιόν σήμερα. Δίπλα μου έχω τον Σταύρο τον Γκρέζα, το φιλαράκι μου. Αυτή η Ατλέτικο κερδίζει μέσα στην έδρα τη, ξέρει πότε θα ξαναχάσει. Ναι. Θα τη έρθει. Θα πάμε. Θα τη έρθει κάπου το Δεκέμβρη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τη δούμε γιατί θα παίξουν Champions League του χρόνου. Α, ναι. Κάτσε, μπορούν να πέσουν. Δεν πέφτουν τίποτα Europa. Europa μπορούν να παίξουν, αν βγουν στον όμιλό του Τρίτη. Όταν παίξουν, αν μπουν στου ομίλου, λογικά θα μπουν. Και παίξουν και βγουν τρίτοι στον όμιλο, πάνε στο UEFA. Εντάξει, και πρέπει να είμαστε εμείς να περάσουμε και τον όμιλο. Μπορεί να είναι και λίγο μαζόχες να μας θέλουν. Να τους περιμένουμε. Λοιπόν, να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα. Εγώ θα ανοίξω και τις γραμμές. Αν κάποιος φίλος θέλει να πάρει έτσι να κάνουμε κουβεντούλα. Έχουμε, θα πούμε και για το. Τι να πούμε, μου είπε για το φιλικό του Άρη με τον Βόλο. Ρεπορτάζ, να για μένα, εντάξει, είναι μεγάλη εβδομάδα. Το είπα επειδή το σχολίασα και πριν. Εγώ δεν θέλω με αυτή την ομάδα παρεδώσει με το Βόλο. Θεωρώ λάθος για το Άρη που πήγε και έπαιξε φιλικό εκεί. Εντάξει, πέρα. Έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό. Οπότε α, σοβαρά, δεν το ξέρω έχει, αυτό. Πρέπει να έχει και φιλανθρωπικό γιατί κάποιοι βραβεύσαν εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω, αλλά εντάξει. Έγινε και λόγο επειδή νόμιζε να ανεβαίνει ο Βόλος, αλλά πρέπει να έχει και κάποιο ναι, άλλο είναι, σκοπό. Είναι η ομάδα του Μπέου. Ο Μπέος, για όσου. Καλά, είναι η ομάδα του Μπέου. Ο Μπέος είναι από πίσω, εκτός δεν ξέρω αν, έχει και, αν είναι και νόμιμα φαίνεται. Γιατί αθώθηκε, τι λέει. Διάβασε. Όχι, απλά αναφέρω ότι είναι και θέμα φιλανθρωπική πλευρά. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν θα πήγαινα ακόμη και φιλανθρωπική τέτοια. Να, σε αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό που ήταν να δώσει, θα έκανα μια δωρεά. Εγώ δεν θα έπαιζα με αυτού. Γιατί αν μιλάμε για Αχιλέο Αμπέο, η πιο παλή δεν είναι και τόσο. Όχι, το Ολυμπιακό Βόλου Παναθηναϊκό. Δεν είναι μόνο αυτό. Και γενικά όλες. Είναι ένα άνθρωπο για μένα, ένα άνθρωπο του παρασκηνίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος και τον Άρη ποτέ δεν τον είχε, δηλαδή τον είχε πάντα απέναντι. Μην ξεχνάτε και τις χρονιές που έπεσε ο Άρης στη Β' Εθνική και τις τιμωρίες που φάγε. Θυμάμαι, φάγαμε μια αγωνιστική γιατί κάποιος πέρασε έξω από το Χαριλάο με τη Λάρισα, ήταν το φιλικό, ναι. Και άκουσε να βρίζουν, λέει, τον Μπέο και φάγαμε μια αγωνιστική βέβαια, μετά την πήραν πίσω. Έγινε 8-1, πώς ήταν 9-1, 6-3 για τον τελικό και μία αυτή, 10 αγωνιστικές είχαμε φάει. Τελικά βέβαια ήταν τόσο αστείο που το πήραν. Δεν έχει σχέση. Πρωτόδικη φάγαμε μία αγωνιστική επειδή ένας περαστικός άκουσε να βρίζουν στο Χαριλάο τον Μπέο. Λοιπόν, όλοι ξέρουν, τουλάχιστον οι πιο παλιοί, τι εστί Μπέος. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω η ομάδα μου να έχει με αυτή την ομάδα πάρε δώσε. Ούτε καν για φιλανθρωπικό φιλικό. Μπορεί να είμαι λίγο ακραίος. Δεν θα πήγαινα εγώ. Αν ήμουν πάντα οι κρίσεις μου είναι τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρόεδρος, έτσι. Εγώ δεν θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, κέρδισε ο Άρης 1-0 με γκολ του Μπάμπη Παυλίδη. Καλά, μικρή σημασία έχει. Εντάξει, η ομάδα ήταν, έχει εκεί μέσα και παίκτες από την K20, ούτε, K19. Ναι, εντάξει. Κάποιοι που δεν παίξαν καθόλου φέτος. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο το μάτς. Δηλαδή να δει τους παίκτες να τους κρίνει. Όχι, βέβαια. Καταρχήν τελείωσε η χρονιά. Έτσι. Προπονητικού χαρακτήρα ήταν το μάτς. Ναι. Καλώς παίξαν αυτοί που παίξαν. Λοιπόν, πάμε, θα ανοίξω και τις γραμμές και θα πάμε στα μηνύματα και θα σχολιάσουμε και κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, γεια σου. Καταρχήν, πουλάς, να πω καταρχήν έκανα λάθος. Μπουγάτσας είναι πρώτος στα like.
Εντάξει. 3-13, θα τον φας βέβαια. Ανέβασε νωρίτερα το πόστο. Ναι, ναι, ναι. Εμένα το ανέβασε στην ώρα που κοιμάται ο κόσμος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν... Δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Ο Κώστας γράφει: Γεια σου, Σταύρο και Ζάχο. Μαζεύουμε ήδη λεφτά για την πρώτη εκδρομή. Με τα παιδιά μας πλέον Σταύρακα. Καλή εκπομπή, καλή ανάσταση. Ναι, έχεις και εσύ παιδάκι πλέον, έτσι. Ναι, δεν μπορεί να ταξιδέψει. Δεν μπορεί να ταξιδέψει. Μπορεί, αεροπλάνο δηλαδή, δεν μπορεί. Μπορεί. Όχι, μπορεί, ναι, μπορεί. Δεν θα καταλάβει. Είναι ένα, πόσο είναι, 1,1. 1,1 είναι. Ναι. 13 μηνών. Ωραία, φίλε. Τι ωραία. Τι εντάξει, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι πέναχε μαζεύουμε λεφτά. Έχουμε διαρκές, έχουμε εκδρομές. Η αλήθεια είναι ότι είναι κουκλί ο γιος. Εντάξει, ευτυχώς έμεινα στη μητέρα. Γιατί γελάς. Ναι, εντάξει. Εντάξει, καλό είσαι και εσύ. Χαίρομαι που δεν έμοιασε εμένα. Μπράβο, σωστό, σωστό. Ο Μάριος. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Μακάρι να έρθει και Ανάσταση σε όλα τα τμήματα και να φέρει τίτλους. Γράφει ο Μάριος. Καλησπέρα από τα Κιτρινόμαυρα Χανιά. Καλή Ανάσταση, ο Κώστας. Είναι φίλοι σου αυτοί, όχι. Οι περισσότεροι είναι. Γνωριζόμαστε. Ναι. Κάποιοι είναι φίλοι, κάποιοι γνωριζόμαστε. Ο φίλος με το άσχημο όνομα που λέγεται Ηρακλής. Καλησπέρα. Πλάκα κάνω, Ηρακλή. Εντάξει. Καλησπέρα από Ολλανδία, Μάγκες. Σταύρο, πες την ιστορία στο Βουκουρέστι που ψάχναμε το γήπεδο και ο άλλος κρατούσε ανάποδα το κινητό. Εκδρομάρες έρχονται, ραντεβού στα πέταλα. Καλή εκπομπή και καλό Πάσχα σε όλα τα Αριανά, λέει ο Ηρακλής. Εξωτερικό είναι ο Ηρακλής. Στο Βουκουρέστι είχαμε πάει στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι από τις ωραίες εκδρομές. Ψάχναμε να βρούμε. Ποιος κάτσε, κρατούσε ανάποδα το κινητό. Όχι, ένας άλλος που θα συνοηθεί και του κρατούσε ανάποδα. Ψάχναμε να βρούμε το γήπεδο για να πάμε την προηγούμενη ώρα στην προπόνηση για να στηρίξουμε. Θυμάμαι. Κάτι πόσο με κάτι φωτογραφίες. Αυτός είναι στο εξωτερικό, πατρέχει παντού η Ηρακλής. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αν έχει το χρόνο και το χρήμα, καλά κάνει το παιδί. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα από την Κιτρινό Μαυρικό. Κό και Αλέξανδρος, αλλού πάει το μυαλό μου, Αλέξανδρε. Καλή ανάσταση σε όλα τα αδέλφια και στο χιλιοταλαιπωρημένο σύλλογό μας. Το γνωρίζει τον Άλεξανδρο. Εννοείται, ναι. Το γνωρίζει. Ένα νησί μόνο του. Ένα νησί μόνο του. Κάτσε να δω και φάτσα έτσι λίγο το. Ποτσιρικά. Όχι, όχι. Δυναμικό τον βλέπω τον Αλέξανδρο. Ο Ανδρέας. Ένα λεπτό. Όταν βλέπω. Δείτε περισσότερα. Περιμένω κανένα σεντόνι από κάτω να σου πω την αλήθεια. Ο Ανδρέας. Αδέλφια, χαιρετίσματα από Κέρκυρα. Βλέπω από όλα τα μήκη και πλάτη τη Ελλάδο. Και του εξωτερικού Κρέζα. Είμαι Βαλκάνιος. Είσαι με κάτω Βαλκάνιος, με κάψε κι άλλο. Χιλιομετροφάγος. Που έγραψε ο φιλαράκι μας ο Κόκ. Αδέλφια, χαιρετίσματα από Κέρκυρα. Ο Ανδρέας, ειδικούς χαιρετισμούς στο Σταύρο και Ζάχο. Άσο, παίξε τη United σήμερα. Στηρίζω την αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο σημερινό Άσο. Αριανάρα, καλή εκπομπή. Ανδρέα, τα λεφτά που θα βάλεις, εγώ είμαι ξέρεις φανατικός Μάντσερ, που θα βάλεις τον Άσο, σε παρακαλώ πολύ, μην τα βάλεις. Και πάνε δώστα, όπως είπαμε τώρα για το φιλικό του Άρη Θεοβόλο, σε κάνα φιλανθρωπικό σκοπό. Δώστα. Λέω, θα πιάσουν τόπο. Βέβαια, να πούμε και από την άλλη, το 6,5 και 7 που είναι ο Άσος της Μάντσεστερ είναι τρομερή πρόκληση, έτσι. Είναι το match Manchester United Manchester City 10 η ώρα το βράδυ που δίνει το 90% του τίτλου σήμερα ή στην Liverpool ή στη City. Ωραίο θα είναι. Καλησπέρα, Μάγκες, ο Δημήτρης. Τα χαιρετίσματά μου στο Σταύρο από την Ορεσιάδα. Πέσω ψηλά, κρατάμε την κίτρινη σημαία. Ίσως είναι Ορεσιάδα κάθε 2 χρόνια. Μας δουλεύεις τώρα, έτσι, είναι. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Πού να θυμάμαι, ρε φίλε. Τρία χρόνια. Συγγνώμη, στην Ορεσιάδα δεν έχω. Τόσο μακριά δεν έχω πάει. Η Ορεσιάδα είναι μετά την Ξάνθη, έτσι. Τι είναι η Ορεσιάδα? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Στη γεωγραφία δεν είμαι καλός. Η Ορεσιάδα, ναι, ναι. Είναι μετά την Ξάνθη. Και πιο μετά από τη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ξάνθη. Εννοείται. Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή. Θυμάσαι έτσι. Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ορεσιάδα. Καβάλα, φτάσαμε Τουρκία δηλαδή. Ναι, οριστικά δεν έχει πιο πάνω. Σε θυμάμαι τώρα, το θυμήθηκα με τον Άσο να μην το πω. Κατά τα άλλα είμαστε φίλοι, τώρα άσε, δεν το πω στον αέρα. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Δεν είναι και Χαλκίδα, δεν είναι τόσο μακριά όπως ναι. Χαλκίδα, γιατί εσύ συνδυάζεις τα μέρη αλλιώς στη ζωή σου. Εντάξει, ρε φίλε. Θητεία δεν έκανες πουθενά μακριά. Πώς δεν έκανα, στο Βόλο έκανα. Στο Βόλο, με τον Μπέο, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Στο 16 μήνες στο Βόλο, Στεφανοβίκιο ήμουν. Πού ήθελες να είμαι. Σκοπός ο Βόλος είναι κοντά, Κρέζα. Άμα κάνεις θητεία σε μέρος που δεν έχει παίξει αλφα εθνική, τότε θα μιλήσεις. Ο Βόλος όταν ήμουν δεν ήταν αλφα εθνική. Όχι, να έχει παίξει λέω, το μέρος. Ναι, δηλαδή να πας σε μέρη το οποίο δεν έχει παίξει ομάδα αλφα εθνική. Ο Ρεσιάδα τι νομίζει, είναι καμιά ομάδα που έχει όχι, παίξει. Όχι, μόνο ο Βόλος έχει παίξει αλφα εθνική. Αλφα εθνική είναι. Χαιρετίσματα από τη Γερμανία, ο Δημήτρης. Πολύ, έπιασε για Ευρώπη, βλέπω τώρα. Άλλος Δημήτρης. Καλησπέρα, Μάγκες, τα χαιρετίσματά μου σωστά. Το διαβάσαμε αυτό. Ο Γιώργος, την καλή μου την εσπέρα από την Κιτρινόμαυρη κάτω Τούμπα, Άνω Χαριλάου. Αριανά, ξέρεις ότι. Ναι, πιάσαμε και λίγο Άνω Χαριλάου που το έλεγε ο Τέο. Το Άνω Χαριλάου, κάτω Τούμπα, γνωστή η Κιτρινόμαυρη. Γνωστή εσείς, Τουμπιώτης, έτσι. Νοήτε, ναι. Ναι. Ωραία. Καλά, γνωστή Κιτρινόμαυρη περιοχή η Τούμπα. Κάτσε. Αυτός το κατούμπα έγραψε τελευταίος. Ισχύει αυτό όμως. Είναι συνάδελφός μου. Α, ναι. Είναι συνάδελφός μου, είναι ο...
Μοντέλο δηλαδή. Το έτερο νήμιση του δρομολογίου. Μοντέλο. Δηλαδή, εγώ κάνω. Ε? Επειδή είναι συνάδελφο. Όχι, μοντέλο. Σαν τον Άγιο Βασίλειο είναι. Ε. Σαν τον... Φαντάσου άσχημο Άγιο Βασίλειο. Αυτό είναι ο Χρυσόστομο. Είναι αλήθεια ότι στο τέλο του αγώνα ο Βόλο σήκωσε τρόπαιο. Είναι, είναι τα καδόρο. Όχι, ισχύει αυτό. Ναι. Του δώσανε το τρόπο, γιατί νομίζω βγήκαν πρωταθλητέ. Ναι, πήραν, ναι. Σήκωσε τρόπο. Ο Βόλο σήκωσε τρόπο. Εννοείται, παίξει με τον Άρη και όποιο παίζει με τον Άρη σηκώνει τρόπο. Αυτό εννοεί αυτό το καρτούν. Καλησπέρα, παιδιά. Και ειδικ... Πολύ ρε φίλε, πολύ μήνυμα, μπράβο. Ο Βαγγέλης, καλησπέρα, παιδιά, και ειδικά πολλού χαιρετισμού στο Σταύρο Βαγγέλη από Βόλο. Κι άλλο Βολιώτη. Όχι κι άλλο, άλλο αναφέρθηκε. Ο Τάσο, καλησπέρα από την Κιτρινομαύρη Κοζάνη. Sold out με Ξάνθη, τελευταία αγωνιστική και ραντεβού το καλοκαίρι στα προκριματικά του Europa League. Βάμος. Πόσο λέει κόσμο προβλέπεις με την Ξάνθη? Με την Ξάνθη, κοίτα, εγώ επειδή θα σου πω. Δηλαδή την Κυριακή που έβρεχε με τον Ατρόμητο, που ήταν α πούμε αν κέρδισε ο Πάοκ θα έπαιρνε το πρωτάθλημα εκεί μέσα στη Λάρισα. Έπρεπε να το πάρει τελικά, να βρέχει, να πρέπει να μην έχουν τα. Θέλω να σου πω ότι είμαστε άτυχοι όσον αφορά τα καιρικά, ναι, φαινόμενα. Μπορεί να ρίχνει και τίποτα καρέκλες με την Ξάνθη. Αλλιώς προβλέπω πάνω από 15.000 κόσμο. Εκεί να είμαστε έτσι. 15 με 17.000 κόσμο προβλέπω με Ξάνθη. Είναι και η τελευταία αγωνιστική. Πιστεύω θα έχει και καλό καιρό. Να πάρουν και έτσι οι γονείς, σαν και σένα, τα παιδάκια τους. Εντάξει, γιατί στο τελευταίο μάτς με τον Όφη υπήρχε πολύ παιδάκι. Έτσι. Όντως. Είχε πάρα πολύ παιδί. Πιστεύω ότι ο καλός καιρός με ένα καλό εισιτήριο οικονομικά θα, ναι, βοηθήσει για τον κόσμο. Τα παιδάκια να είναι τη βόλτα, τζάμπα, έτσι. Ναι, μέχρι 12, μέχρι 12 είναι τζάμπα. Ναι. Εντάξει, και για τον πατέρα που σκέφτεται να πληρώσει το εισιτήριο, γιατί ξέρει, πατέρα με να φέρει τα παιδιά δεν είναι, έρχονται έτσι. Ναι. Θέλουν από πίσω πατατάκια, θέλουν, ναι, αναψυκτικά. Όλα τα σκέφτεσαι, έτσι δεν θέλω. Από πριν τα σκεφτόμαστε. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία ακόμα, ναι, αλλά θα σου πω ότι ο πατέρα το βλέπει αλλιώ το μάτ. Είναι ένα τρίωρο, δεν είναι να το πάω απλά το παιδί να δει τον αγώνα να φύγει. Το παιδί πρέπει να απασχοληθεί εκεί πέρα. Δεν είναι όλα τα παιδιά βλέπουν μπάλα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 23 10 287 και 3 οκτάρια, 69 45 287 και 3 οκτάρια, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν πάρει κανένα στιγμή. Δεν πάρει, δεν πειράζει. Οι φίλοι μου όλοι έχουν άσχημες φωνές, γι' αυτό μόνο μηνύματα στέλνουν. Καλά, φωνή είναι. Δεν είναι. Το ραδιόφωνο δεν ξέρω αν το ξέρεις, δεν φαίνεσαι. Μόνο φωνή είναι. Όταν αυτή είναι και η μαγεία του ραδιόφωνου. Όταν έτσι θα βάλουν και. Πώς τον έχουν στην Αμερική, ξέρεις ότι βάζουν κάποιες ραδιόφωνα. Βάζουν live κάμερες. Μπορώ να κάνω, έχω 7 γίγα σήμερα τα πήρα, τα γίγα αγόρασα. Κοίτα, με τέτοια φάτσα που έχει θέλει ένα δεκάρι γίγα να χωρέσει, αλλά εντάξει. Έτσι κρέζα, να σε ξεριστείς κιόλας. Λοιπόν, θα ξεριστώ το Σάββατο που έχουμε έξω. Έχω το Σάββατο έξοδο, οπότε θα ξεριστούμε Σάββατο. Και τώρα ξέρεις από πάνω είσαι γυμνός. Δεν καταλαβαίνω τον, ναι, λόγο που είσαι γυμνός σήμερα από πάνω. Άρε κρέζα. Καλησπέρα από το Διδημότικο. Τι έγινε, πιάσαμε πολύ Θράκη. Ούτε αυτό ξέρεις που είναι. Θράκη νομίζω. Πού είναι κοντά, ξέρεις. Διδημότικο Blues ξέρω. Καλή εκπομπή, Άρης και δεν είμαι καλά. Ο Τάσος. Πού είναι το Διδημότικο, κάπου εκεί. Κοντά στην Οριστιάδα. Δεν είμαι εκεί να τα μέρη σου είπα. Μέχρι Ξάνθη έχω πάει. Όχι. Παθρακικός που είναι. Έχει μπερδευτεί τελείως. Ναι, Κομωτινή. Μέχρι... Πάντως η ομάδα της Ξάνθης είναι στην Ξάνθη. Άκουσε. Στο σχολείο μου άρεσε πολύ η αριθμητική, η άλγευρα. Τρελαινόμουν. Ακόμη και τώρα έχω πολύ καλή σχέση με τους αριθμούς. Με τη γεωγραφία και με την ιστορία δεν ήμουν καλός. Δεν ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, εδώ μιλάμε για βασικές χώρες. Δηλαδή, αν μου πεις τώρα που είναι. Κοίταξε, το μεσολόγιο, αν μου πεις τώρα. Δηλαδή... Εντάξει, επειδή είσαι Βορολαδίτης, τα κάτω μέρη να τα μπερδεύεις λίγο που είναι η Σπάρτη, που είναι η Τρίπολη, μπορεί να μπερδευτείς. Η Άφισσα που πήγαμε, δηλαδή την Άφισσα τη γνώρισα, που πήγαμε στον τελικό στην Πάτρα και περάσαμε από την Άφισσα. Δεν ήξερα, δηλαδή, θα σου έλεγα. Βρεκή δικαιολογή στην Νότια Ελλάδα, εντάξει. Ναι. Αντιθέτως, η Νότια Ελλάδα δεν γνωρίζουν αυτά τα μέρη που λες εσύ, αλλά εσύ επειδή είσαι εδώ. Άρα εννοείς είναι κάτι λογικό. Πρέπει λίγο να τα ξέρεις εδώ πέρα. Δεν ξέρω, φίλε. Διδημότικο να ξέρω και Κομωτινή. Δεν τα ξέρω, φίλε. Να, δεν πήγαμε εκεί, να σου πω την αλήθεια. Αλεξανδρούπολη, έχει θάλασσα? Όχι, δεν πρέπει να. Δεν ξέρω. Με κάνει ρεζίλια. Δεν πειράζει. Με κάνει ρεζίλια. Κοίταξε, μέσα στο σπίτι δεν έχει θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη, άμα είσαι. Κοίτα, ειδικά με τη θάλασσα έτσι κι αλλιώς δεν τα πάω καλά. Το ξέρει πολύ καλά αυτό. Δεν είμαι τη θάλασσα, ούτε του βουνού, ούτε του κάμπινγκ. Το Καρπενήσι, τι είναι, νησί ή στεριά? Καρπενήσι. Νησί είναι. Καρπέ που έχει λέξη νησί πρέπει να είναι. Το ψαρονέφρι δεν είναι. Το ψαρονέφρι δεν είναι ψάρι, το ξέρω τι είναι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Μάντσεστερ. Από πού? Από Μάντσεστερ, από Μάντσεστερ. Έλα ρε άμπαλε. Έλα ρε άμπαλε, πήρε από το Μάντσεστερ. Μέσα από το City, από το United. Μέσα... Από το Liverpool. Πιστεύω θα είσαι με το κασκολάκι της Μάντσεστερ σήμερα, εντάξει. Θα φωνάζεις. Εννοείται, αλλά γεια σου τι κάνεις. Ξεκατάλαβες ποιος είναι? Όχι. Γεια σου, Μπακαλούμης, Μπακαλούμης. Α, Το Μάντσεστερ τη ζητώ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τι λέει εκεί πέρα, τι λένε οι book εκεί? Οι book, εγώ ξέρω τι λένε οι φίλαθλοι. Τι λένε οι φίλαθλοι, πρέπει να τον ακούσουμε. Τι λένε ρε οι φίλαθλοι? Οι φίλαθλοι της United, ρε φίλε, λένε να το πάρει City. Πλάκα κάνεις τώρα. Α, μπράβο, γιατί σε φίλε. Όλοι αυτό λένε. Έτσι λένε όλοι,
Αλλά δεν νομίζω να παίζει ρόλο το τι λένε οι οπαδοί με το τι θα κάνουν. Δεν είναι Ελλάδα. Δημήτρη, για Αγγλία, δεν μιλάμε. Δημήτρη, μια και είσαι εκεί, δώσε λίγο κλίμα. Όταν έχει τέτοιο μάτς, τη μέρα συμβαίνει κάτι, βλέπει κίνηση ή όλα γίνονται τελευταία στιγμή. Όχι. Κάνα δύο ώρες πριν το μάτς, ρε παιδί μου, γεμίζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Α, δηλαδή μέσα στην πόλη δεν καταλαβαίνεις το, ας πούμε, πέντε ώρες πριν δέκα ότι έχει μάτς σήμερα και βγαίνει ο κόσμος έξω να πίνει. Ξέρεις για ποιο λόγο όχι. Απαγορεύεται και νομίζω και το να πίνουν. Όχι. Γιατί όλες τις μέρες θα δεις ανθρώπους να φοράνε μπλούζες των ομάδων. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά τη μέρα του μάτς. Δημήτρη, αυτό που σε ρώτησε, γιατί εμείς όταν ήμασταν στο Μάντσεστερ, τώρα καλά με έδωσε μία σύστο Σταύρος. Απαγορευόταν σε να πλατεία πούμε. Να πιούμε, να εμφανιστεί. Κουτάκι. Ούτε κουτάκι ούτε μπύρα φυσικά, γιατί δεν θυμάμαι αν υπήρχε. Ο Ελληνάρας, άμα θυμάσαι, το κάλυπτε με χαρτί για να μην φαίνεται. Απαγορευόταν. Ισχύει και στα μάτια του πρωταθλήματος αυτό, ή ήταν μόνο για τους ξένους, ας πούμε, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Αυτό που σου είπα. Γελάσω, Ζάχο, γιατί στο μόνο μάτι που έχω πάει ήταν στη Χάντερσον. Που την έριξε δεν στη Χάντερσον. Εντάξει, την έριξε τη Χάντερσον, τελειώσαμε. Την κατέστρεψε. Του χρόνου στο Άφιλτ ένα διαρκεία να του ρίξει και αυτού. Κοίταξε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαι και πολύ κατέμιση όμω, γιατί με το που έφυγα είδα τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Όντω. Είσαι ένα. Όντως. Λοιπόν, ναι, κλίμα να μα δώσει έτσι και γενικά και ό,τι άλλο θέλει να πει φυσικά. Δεν πήραμε. Καταρχά πάμε λίγο σε Άρη και μετά θα πάμε. Πάμε. Εντάξει, αλλά τώρα πέραν τη πλάκα. Σήμερα όλος η ποδοσφαιρική Ευρώπη είναι εκεί πέρα, έτσι. Εκεί κοιτάζει. Εδώ πέρα δεν το συζητάμε. Όλη τη βδομάδα γι' αυτό μιλάνε. Όχι, όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Πιστεύω περιμένει αυτό το ματς. Δίνει 90% το πρωτάθλημα στην Αγγλία σήμερα αυτό το ματς. Ναι, όντως. Καλά, μπήκα και είδα και εγώ τις από εδώ. Εσένα 47 δίνει τη Σίτι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Λες και πέσει με τη Χάντερσον. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι πρόκληση ο Άρης Μάντσεστερ. Βέβαια η Μάντσεστερ έτσι όπως είναι, αν παίξει σήμερα με τον Άρη, δύσκολα τον κερδίσει το Χαρλάο. Δεν νομίζω να τον κερδίσει. Η Μάντσεστερ δεν έχει τίποτα. Η Μάντσεστερ είναι πάντα Μάντσεστερ όμως. Να τα έτσι θέλω. Έτσι θέλω, πουλάκι. Για τη Σίτι μιλάω, ρε. Α, για τη Σίτι μιλά. Πουλάκι πετούμενο. Πάμε Άρη. Εκεί ξέρεις δεν μπορεί να φωνάξεις και το Μάντσεστερ, δηλαδή ποια υποστήριξη. Ναι. Για Άρη, ρε φίλε, δεν μπορείς να πεις ότι η χρονιά είναι απόλυτα πετυχημένη επειδή πιάσαμε το πάτωμά μας. Το θέμα είναι η επόμενη χρονιά που είναι κριτήριο για μένα. Είναι κριτήριο η επόμενη χρονιά. Όσον αφορά, να σου πω κάτι, θα σας κάνω και τις δύο την εξής απλή ερώτηση, ρε παιδιά. Πάρτε τους παίκτες του Άρη, ναι. Βάλτε τους στη φανέλα της ΑΕΚ. Πάρτε το ρόσερ της ΑΕΚ, βάλτε τη φανέλα αυτό του Άρη. Αυτό είναι σωστό από την άποψη όμως τι. Ότι... Θεωρώ δηλαδή, sorry Ζάχνο, να ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι είχαμε καλύτερο ρόσερ από την ΑΕΚ παράδειγμα. Έχω κολλήσει με την ΑΕΚ συγκεκριμένα. Και εγώ το θεωρώ αυτό. Όμως η ΑΕΚ βγήκε τρίτη. Ναι. Και ο Άρης βγήκε καταϊδρωμένος πέμπτος. Τι θέλεις απάντηση σε αυτό, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Τι, δεν καταλαβαίνω. Θέλεις να σου πούμε τι, δηλαδή τα αυτονόητα. Στην Ελλάδα το πάνω από το 50% το πρωτάθλημα παίζεται εξωαγωνιστικά. Οπότε τι, πιο εύκολη απάντηση δεν σου είπα για τον πρωταθλητή. Για τη θέση που θα καταλάβεις, φίλε. Εγώ δεν σου είπα για τον πρωταθλητή. Και μιλάμε και για μια χρονιά που κακά τα ψέματα, θα λέμε αλήθειες, δεν υποστήκαμε τις σφαγές που υποστήκαμε άλλες. Όχι βέβαια. Έτσι. Ναι. Εκεί προβληματίζομαι εγώ. Δεν είναι μόνο η διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι και με πόσες ομάδες θα έχεις καλά, με πόσο ή κάποιες ομάδες που μπορεί να μην τα έχεις καλά θέλουν να τα με τον ισχυρό ή τον δεύτερο πιο ισχυρό να τα έχουν καλά. Κατάλαβες. Οπότε. Ισχύει, Ζάχο μου. Απλά μιλώντας καθαρά ποδοσφαιρικά, έκανε ο Άρης πολύ αφελής. Καθαρά ποδοσφαιρικά στην Αγγλία θα μιλάς. Ζεις στην Αγγλία και με έχεις αλλάξει. Εδώ είναι Ελλάδα. Εντάξει, καθαρά ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το καθαρά ποδοσφαιρικά είναι 40% και πολύ σου είπα στην Ελλάδα. Το 60% είναι έξω. Δεν έχει έξω γηπεδικά. Δημήτρη, και στα ντέρμπι δεν υποστήκαμε σφαγές που γίνονταν άλλες χρονιές. Καραμπινάτες για να μας μείνει η σφαγή. Γιατί έχει στα μικρά δίκιο. Τα μάτς. Δεν έπαιζε δηλαδή και μέσα στο Χαριλάου δεν σου δίνανε πράγματα απλά που έπαιρνε να τα δώσουν. Σταύρο, έφυγε πολλά. Υπήρχαν χρονιές τώρα που κάθε εβδομάδα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Στην εποχή με τον γκολ και γινόντουσαν τρελά πράγματα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και εσύ έχει δίκιο. Εγώ είχα το μάτς με την Καβάλα, μα θυμάστε το 0-0 που δεν πήραμε τρία πέναλτι. Τρία πέναλτι και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ωραία, κάτι άλλο θα μας πεις. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι κριτήριο επόμενη χρονιά. Άρα που καταλήγει για του χρόνου ότι. Ότι πρέπει να είμαστε πάτωμα τετράδα, όχι πεντάδα. Πάτωμα τετράδα και οπωσδήποτε το κύπελ. Ωραία. Ζόμαστε κύπελλο, οπωσδήποτε. Ωραία. Να είσαι καλά. Και να πω και ένα μήνυμα σε όλους τους Αριανούς. Τι θα πεις. Έχουμε Απρίλιο. Ήμουν σίγουρος ότι θα πει αυτό.
Βάλτε, παιδιά, ακούσετε. Είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ρε, είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Σωστά τώρα θα ο Τσακαλώτος του Άρη. Για πήγε. Εγώ κατανοώ τους πάντες που δυσκολεύονται. Είναι πολύ δύσκολη η κύριε, ναι, παιδί μου. Όντως. Όταν όμως το προτάλημα είναι να αρχίσει τέλος Αυγούστου, βάλτε 30-40 ευρώ το μήνα στην άκρη και να το διαρκεί. Περίμενα θα πεις ότι του χρόνου θα πληρώσουμε τα κλειδιά. Δημήτρη, ο μέσος Έλληνας είναι τη τελευταία στιγμή. Κατάλαβες, κοιτάει να τα φάει τώρα και στο τέλος δεν έχω. Σταύρο, αυτό είναι το κακό. Όμως μετά έρχεται ο Αύγουστος και λέει ο άλλος δεν έχω λεφτά να πάρω. Ναι, μετά αρχίζουν οι Χαλκιδικές, αρχίζουν. Εντάξει, άλλες να πάει διακοπές και δεν τα κοιτάει. Έτσι, λοιπόν, ο παδέ της Manchester United σήμερα, παρότι είσαι Liverpool, ο παδέ της Manchester. του χρόνου καμιά, έτσι να κάνουμε καμιά κλήρωση, βέβαια, για να έχουμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Καμία κληροσούλα μας έδωσε, πέσει δύο ωραίες μπλουζίτσες. Έτσι, γιατί η δουλειά σου είναι πάνω σε αυτό, να κάνουμε καμιά κλήρωση, καμιά ρετρό έτσι μπλουζίτσα, κάνα τέτοιο θα δώσει, έτσι. Εγώ, Δημήτρη, εύχομαι το ευρωπαϊκό, το πρώτο, το δεύτερο να είναι κοντά. Ναι. Και εγώ. Με τρένο. Αλλά ευτυχώς εδώ πέρα όλα είναι κοντά. Ναι, αυτό λέω, με τρένο. Όταν μπορείς να πας με 40 ευρώ πήγαινε έλα στις Βρυξέλλες, παράδειγμα, όλα είναι κοντά. Έτσι. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τα φιλιά μου, τα φιλιά καλό, μου. Καλή ανάσα, καλό Πάσχα να κάνεις. Επίσης. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να συζητήσουμε λίγο αυτό και να πάμε και στο διάλειμμα, θεωρώ ότι, γιατί στο τέλος το ψιλοέσωσε για μένα, για τη δική μου λογική, έτσι, θεωρώ ότι οι χρονιές επιτυχημένες από εδώ και πέρα είναι αυτές που θα έρχουν, που θα έχουν τρόπαιο, έτσι. Όχι ότι οι άλλες θα είναι αποτυχημένες, αλλά αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης, για μένα, και λέει και τέταρτος Ναβιουάρης, δεν μου λέει τίποτα. Εμένα. Εντάξει. Δεν λέω ότι θα πω, εντάξει. Φυσικά το θέλω και μακάρι και τρίτος και δεν μου λέει όμως κάτι. Εντάξει, είναι σαν το τρίτος δεύτερος στο μπάσκετ. Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω. Μπορεί για κάποιον πιτσιρικά, κάποιον τέτοιο να έχει να μια σου πω κάτι όμως. Εγώ, επειδή και εγώ τα σκέφτομαι λίγο και όντως θες τίτλο. Θες τίτλο. Ναι. Αλλά, δηλαδή, αν το χρόνο παίξεις κύπελο και αποκλειστείς μετά από ένα δυνατό μάτς. Γιατί φέτος η γκρίνια προέρχεται και από το γεγονός ότι έχασες από ένα εργοτέλη. Θυμάσαι τώρα όλα αυτά. Δηλαδή, αν το χρόνο παίξεις ένα δυνατό μάτς και αποκλειστείς, δεν μπορείς μετά να τα καταστρέψεις όλα. Άκουσε με. Τι σου είπα προηγουμένως. Εννοείται πως το θέλουμε. Θα την ξαναπώ ξανά αυτή την ατάκα. Και το συζητήσαμε προηγουμένως και με τον Δημήτρη. Είπαμε, εκτός αν κάποιος διαφωνεί, εδώ είμαστε, το 60% του παιχνιδιού, του πρωταθλήματος, παίζεται. Καλά, θα το σχολιάσουμε αυτό, Στέλιο. Αυτό θα το σχολιάσουμε. Γιατί εμείς πανηγυρίζαμε όντως πριν το πάρουμε τον τρόπαιο. Θεωρώ ότι παίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό, τα 2 τρίτα παίζεται εκτός των 4 γραμμών. Άρα, εφόσον υπάρχουν κάποιοι κανόνες, εφόσον το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο, μόνο μέσα στο γήπεδο, θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να πάρει το κομμάτι της πίτας που το αναλογεί. 50 χρόνια δεν μπορεί ο Άρης να είναι χωρίς τίτλο. Δεν μπορεί να μου λένε όλοι και να συμφωνούν και να κάνουν και παλαμάκια ότι δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς Παναθηναϊκό. Έτσι δεν λέγανε όλοι. Κούγιας, μέχρι και ο Γραμμένος, όλο το. Δεν γίνεται, λέει, πρωτάθλημα χωρίς Παναθηναϊκό. Εφόσον δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς Παναθηναϊκό, δεν γίνεται και πρωτάθλημα 50 χρόνια να υπάρχει χωρίς να έχει πάρει τίτλο Άρης. Κατάλαβες. Εφόσον λειτουργείται έτσι και δεν είναι όλα ισότιμα και ισόνομα, δεν γίνεται και το άλλο. Θα χτυπήσεις το χέρι και θα πάρεις το κομμάτι της πίτας που σου αναλογεί. Ο Άρης είσαι. Δεν είσαι ούτε λεβαδιακός, ούτε ατρόμητος και δεν θέλω να μειώσω. Μιλάω από πλευράς βαρύτητας και εκτοπίσματος και κόσμου που ψένεις από πίσω. Αυτά μετράς στην Ελλάδα. Συγγνώμη. Αν ήμασταν στην Αγγλία που ζει ο Δημήτρης, θα σου έλεγα άλλα. Δεν ξέρω αν θες να. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά αυτό είναι και στο χέρι σου. Πολλές φορές. Είναι και κακές συγκυρίες μας. Αυτό, δηλαδή, όχι, αυτό είναι στο χέρι. Ο αποκλεισμός φέτος με τον Εργοτέλη έπεσε σε μια περίοδο που ο Άρης να με σερνόταν. Αυτό εσύ πας στο ποδοσφαιρικό. Εγώ άλλο λέω. Αυτό είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη. Του εκάστοτε ιδιοκτήτη του Άρη, ιδιοκτήτη, αν είναι μεγαλομέτροχος να είναι, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και διαχειριστές τα περισσότερα χρόνια, έτσι. Στο εκάστοτε ιδιοκτήτη να το περάσει σε αυτό που λέγεται κουμάντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι ο Άρης αυτό το κουμάντο, έτσι. Λοιπόν, κουμάντο, το κουμάντο λέει, δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να μην μπαίνει στην Α Εθνική, έτσι λέει το κουμάντο. Εφόσον γίνεται να μείνει ο Παναθηναϊκός στη Β Εθνική, που είναι τεράστιο μέγεθος ο Παναθηναϊκός, δεν γίνεται και το άλλο τεράστιο μέγεθος ο Άρης να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο, έτσι. Αυτά, απλά πράγματα για να διαβάσω και το μήνυμα του Στέλιου. Τελικό κυπέλου χωρίς τρελαπανγυριαζάκο αφού προκριθείς τελικό. Εντάξει, είμαστε ρε φίλε, υπάρχει προσδοκία. Θεωρώ δεδομένο τόσοι άλλους, ναι, πλέον να μάρθει κάποια τέτοια στιγμή, ναι, ξανά. Είπαμε στην αρχή, αν άκουσες από την αρχή την εκπομπή, ότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι ορίμασε και λίγο περισσότερο από όλες αυτές τις δοκιμασίες ο κόσμος του Άρη και δεν θα ξανακάνει τα ίδια λάθη. Έτσι, γιατί και εμείς έχουμε κάνει πολλά λάθη σαν κόσμος. Όχι, συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει, να σου πω κάτι, οι μικρές ηλικίες συγχωρούνται. Ο μέσος Αριανός, άμα πέρθει η ώρα του τελικού, πιστεύω θα έχει πολύ χαμηλά την μπάλα. Ναι. Λοιπόν,
Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. Τα μηνύματα, οι δικές σας απόψεις στον Άρα της Πόλης. Εδώ η συζήτηση με τον Σταύρο. Όλα αυτά μαζί μέχρι τις 10. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναλαμβάνω, στο Λίμπερο βρισκόμαστε 107,4. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Μεγάλη Τετάρτη είναι η τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα. Ράδιο Μαρμίτα. Σταύρος Κρέζας δίπλα μου. Λοιπόν, λίγο να, τα μηνύματα, λίγο κάτσε λίγο, τα χάσα. Τα μηνύματα βγήκα από τη σελίδα. Βλέπω πολύ, έχεις πολύ ρεύμα. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Τζόρτζ κυτρίνησε ολόκληρη Ελλάδα. Ο Τάσος, το δημότικο το διαβάσαμε για τον Τάσο. Τα έχουμε διαβάσει όλα τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια έτσι που θεωρείς έτσι από. Κάτι προσωπικά θέλω να τα διαβάζουμε. Τα προσωπικά, όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Θαυμάστριες τι είναι. Κάτι, γιατί ακούω. Όχι, θαυμάστριες. Μία έχω. Μία έχω θαυμάστριες. Παντόφλα πέφτει σπίτι. Όχι, εντάξει. Όχι, ε. Δεν άφηνε σημάδι. Είναι πλακή από κάτω. Με αφρολέξ. Λοιπόν. Τι συζητούσαμε, τι λέγαμε, φίλτατε πριν το διάλειμμα, γιατί με όλους και τους καλεσμένους. Για την ομάδα, για στόχους, ναι. Αυτά που λέγαμε. Τι περιμένεις του χρόνου, τι απαιτείς του χρόνου. Εμείς συνεχίζουμε, μιλάμε και στο διάλειμμα, έτσι. Και τα ωραία είναι αυτά στο διάλειμμα, είναι τα πιο ουσιώδη και τα πιο έτσι ωραία πιπεράτα. Συνεχίζουμε και λέγαμε για τους στόχους. Τι θεωρείς εσύ, ας πούμε, ότι. Ποιο θεωρείς, που μιλήσαμε και με τον Δημήτρη και οριοθέτησε κάποια πράγματα για την επόμενη χρονιά. Ποιο θα είναι το επόμενο σκάλι από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης, και αν θεωρείς ότι μπορεί, διότι κακά τα ψέματα, όλα έχουν σχέση γύρω από το οικονομικό, αν ο Άρης με τα δεδομένα τα οικονομικά που είναι αυτή τη στιγμή, αν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Ναι, εγώ στο είπα. Αυτή τη στιγμή εφικτή στόχη είναι το κύπελο, εντάξει, το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάνω μια καλή ομάδα και πάω να το διεκδικήσω. Έτσι. Πρέπει να δουλέψεις πολλά πράγματα για να έχεις ένα, να πω έτσι, ευχάριστο περιβάλλον, ώστε να μπορεί να ανοίξουν οι δρόμοι και να διεκδικήσεις ένα πρωτάθλημα. Για το κύπελο όμως, επειδή είναι αυτός ο θεσμός όπως είναι δομημένος, μπορείς να το επιτύχεις. Απ' την άλλη όμως, να σου πω κάτι, εγώ το απαιτώ, αλλά δεν μπορείς να σου πω κάτι, να δημιουργήσεις μια διαφορετική, λαθασμένη μάλλον πίεση στην ομάδα απαιτώντας το. Γιατί να σου πω κάτι, είναι ένας αγώνας. Μπορεί να σου κάτσει ένα μάτς και όντως να μην είσαι καλός. Να μου πεις δεν πρέπει να το πάρεις. Εντάξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Η ομάδα δουλεύεται. Εντάξει, υπάρχει ένας κορμός, βλέπεις, υπάρχει ένας πρόεδρος που κάνει αυτό που κάνει, όσες δυνατότητες έχει. Δεν μπορεί να τα γκρεμίσει όλα του χρόνου αν ξαφνικά έρθει ένας αποκλεισμός. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Εννοείς, γιατί κακά τα ψέματα, ο φετινός αποκλεισμός οριοθέτησε κάποια πράγματα στον Άρη. Και... Ο φετινός δεν ήταν αποκλεισμός, ήταν και τραγωδία, το ξαναλέμε. Ναι. Εντάξει, δεν έπαιξε εντάξει. Ένα δυνατό μάτς. Ή να σου πω κάτι, άμα του χρόνου δηλαδή ο Άρης πάει για τίτλο και αδικηθεί. Θα τα βάλεις με την ομάδα σου. Μέχρι ένα σημείο, έτσι δεν είναι. Άλλο λέω. Άλλο. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί παράμετροι του χρόνου για να χάσει ένα σκορ. Λέω, αν πάρουμε σαν έτσι, οδηγό τη φετινή χρονιά, βέβαια έχεις δίκιο ότι ο αποκλεισμός ο φετινός είναι από μια ομάδα καταρχήν από χαμηλότερη κατηγορία και πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Και ο τρόπος που ήρθε. Γιατί μπορεί... Ναι, δεν ήρθε με ένα 0-1 στο 90 ναι, το λάθος. Που θα είχαμε ολοκληρωτική κατοχή και ευκαιρίες και έκαναν μια ευκαιρία και μας κέρδισαν. Ήταν μέχρι το 60 και καλύτερη, μπορώ να σου πω. Ο Άρης ξύπνησε τελευταία 30 λεπτά. Και προσπάθησε να το γυρίσει. Λέω ότι αν δούμε τη φετινή χρονιά, θεωρώ ότι αυτός ο αποκλεισμός έφερε και πολλά μείον εισιτήρια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πολλά μείον εισιτήρια. Εκείνη την περίοδο, ναι. Ναι, μετά, ναι, ναι. Πιστεύω λίγο ξεχάστε ο κόσμος. Το έχει στην άκρη του μυαλού του. Εκείνη η περίοδος, Σταύρο, μέχρι να έρθουν, όπως είπαν και οι παίκτες και ο Σιώπης που διάβασα κάποιες δηλώσεις του, το παιχνίδι με την Ξάνθη που μετά από εκεί πήρε τα πάνω της η ομάδα. Δεν είναι μικρή περίοδος, είναι κοντά στους 2 μήνες, 1 μήνα, 1,5 μήνα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μάτς τα οποία φάνηκε η απογοήτευση και με τον Ολυμπιακό νομίζω είναι ένα, αν το θυμάμαι καλά, που δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε κόσμο, αλλά δεν ήταν. Ναι, εντάξει, δεν είχε κόσμο. Για Άρης Ολυμπιακός, έτσι. Και κάποια άλλα παιχνίδια. Δηλαδή ο Άρης έχασε και κλονίστηκε και η πίστη του Αριανού στην ομάδα εκείνη την περίοδο, παρότι έδειχνε ότι ήταν στο σωστό δρόμο, έτσι. Μα να σου πω κάτι, του χρόνου θα υπάρχει και η Ευρώπη όμως. Ναι. Δηλαδή, δεν θα δεχτώ να ακούσω δεν μπορούμε 2 καρπούζια σε 1 μασχάλη. 3 καρπούζια σε 8 μασχάλες. Ναι.
Δεν με ενδιαφέρει του χρόνου. Γι' αυτό πρέπει να χτιστεί και ένα ρόστερ. Δηλαδή του χρόνου, γι' αυτό θα να σου πω, ωραίος είναι ο σκοπός του κυπέλου, αλλά έχει και μια Ευρώπη, θα έχει και το πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να πέσεις πάνω σε ένα στόχο που με ένα μάτς μπορεί να καταστραφούν όλα. Μόνο που εδώ, για να βάλουμε την υποσημείωση, ειδικά ο στόχος της Ευρώπης κρίνεται πριν κάνει σχεδόν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, δηλαδή, εντάξει, για να μπει στα playoff εννοείς. Ναι, γιατί αυτό είναι ο ουσιαστικό στόχο. Η Ευρώπη δεν νοείται να μπει. Να μπει στα playoffs, να μπει. Στους ομίλους, δεν υπάρχει play-offs. Εντάξει, play-off ομίλους. Ναι, πήγες να πεις στους ομίλους. Εκεί, και αυτό νομίζω, πρώτη αγωνιστική θα το ξέρουμε, ή δεύτερη, ανάλογα και πότε θα ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα, που νομίζω μέσα και τέλη Αυγούστου ξεκινάει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη ανακοινώσεις, θα μου πεις δεν τελείωσε το φετινό. Λοιπόν, άρα αυτό, τουλάχιστον ένας στόχος όσον αφορά την Ευρώπη, θα έχει τελειώσει, θα έχει οριοθετηθεί με την πρώτη αγωνιστική, άντε το πολύ δεύτερη της, του πρωταθλήματος. Οπότε, αν ο Άρης μπει στους ομίλους, αυτό σημαίνει αρκετά τέλος πάντων έξτρα χρήματα στα ταμεία της ομάδος και διαφοροποιούνται και οι στόχοι. Μπορεί όχι η φετινή, αλλά για το άμεσο μέλλον. Τέλη Αυγούστου, Ζάχο, ναι. Είναι το τελευταίο μάτς που ουσιαστικά κρίνεται άμα θα μπει ή όχι στους ομίλους. Τέλη Αυγούστου. Ναι, δηλαδή η τελευταία φάση. Ναι, ο τρίτος γύρος, γιατί το λέω αυτό, ο τρίτος γύρος για να μπεις μετά στους ομίλους είναι 22 και 29 Αυγούστου. Είναι την περίοδο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι, εκεί είναι. Δηλαδή εκεί ξεκινάει η χρονιά και ξέρεις εκείνη την περίοδο ακριβώς. Θα παίξεις άλλα 6 μάτς το λιγότερο για να μπεις μέσα στους ομίλους. Η χρονιά ξεκινάει πολύ νωρίς για τον Άρη. Έτσι. 40 μέρες, ούτε ένα μήνα με 40 μέρες θα κάτσουν οι παίκτες, τουλάχιστον αυτοί που θα αποτελέσουν μαζί με τις μεταγραφές το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Τέλη Ιουνίου ξεκινάει η ομάδα. Ναι, έτσι ακριβώς. Θα ξεκινήσει νωρίς το πρωτάθλημα. Ο Άρης έχει μια καλή μαγιά από τη φετινή χρονιά. Θεωρώ ότι θα γίνουν κάποιες προσταφερές. Ήδη, όπως δείχνει και το ρεπορτάζ, ο Σουηδός στο δεξί μπακ είναι τελειωμένη υπόθεση. Απομένει μόνο η ανακοίνωση από τον Άρη. Βέβαια, δεν ξέρω, θα μου πεις σε νοιάζει ένα τι ποσό δόθηκε. Όχι, αλλά έτσι για να συγκρίνουμε. Με βάση αυτά που φαίνονταν που ζητούσαν πέρσι και τελικά να βάγει στη μεταγραφή που ζητούσαν οι Σουηδοί 250 χιλιάρικα και δεν θέλανε δύο δόσεις. Λογικά ότι στο μισό δεν θα είναι τώρα. Ναι, λογικά δεν και είναι. Και με πίεση του παίχτη. Εδώ πέρα χαρισματικά τους αφήνουν να παίξουν και Champions League έμαθα στο πρώτο μάτς. Είναι δηλαδή ένας παίχτης που ακούμε τα καλύτερα για την αξία του, για τις ικανότητες του. Φυσικά. Η αντιμετώπιση μου σε αυτά τα πράγματα είναι πάντα ίδια. Θα τον δώσω στο γήπεδο. Ακόμη που λέει ο λόγος υπερβολικός, έτσι το παράδειγμα, και ο Μέση να έρθει αύριο στον Άρη, το ίδιο θα σου πω. Γιατί μπορεί να μην κολλήσει με την ομάδα. Μπορεί, μια τάση και τους παίκτες όταν έχουν το παίξουν να παθαίνουν. Ναι, μπορεί να ξεχάσουν και την μπάλα που ξέρουν. Ναι. Ένα δίκιο το έχεις μεγάλο σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι αλλάζουν και τελείως περιβάλλον αυτοί οι παίκτες. Βέβαια λένε ότι είναι εργαλεία η Σουηδία, αλλά η Σουηδία, μην ξεχνάμε ότι όποιο Σουηδέρο ήταν στον Άρη και έπιασε. Και ήταν και πολύ καλό. Είναι τίμη συνήθως. Είναι τίμη σε όλες τις ομάδες. Αυτό είναι μια πολύ σωστή έκφραση. Για να έρχονται αυτοί και ήδη δουλεμένοι. Δηλαδή έχονται το καλοκαίρι και είναι μέσα σε αγωνιστική δράση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι περισσότεροι αθλητές από αυτούς. Να μην το πούμε. Εκεί πέρα δεν κάνονται καμιά εξωγηπαιδική ζωή. Τι να κάνουν. Εκεί πέρα ανοιχτώνει 5 ώρα το απόγευμα. Αυτό είναι. Θέλω να το δω. Πώς λέτε. Δεν μπορείς και να το πει. Σουγκρέντ. Σούργκεντ ή Σούργκεντ. Τέλος πάντων, είναι λίγο γλωσσοδέτης τα ονόματα των Σουηδών. Μόνο ο. Θα το βγάλουν, κάνα παρατσούκλι, εντάξει. Μόνο ο Χόλμπεργκ, πώς λέγεται, άλλο είναι πιο εύκολο. Ο Νίσου Χόλκεσον, ποιο είναι. Θα του βγάλουν ένα Βίκινγκ 1 και Βίκινγκ 2 και θα φύγει. Ευτυχώς ο Λάρσον που έχουμε είναι εύκολο το όνομά του. Είναι λίγο αγγλικό το όνομα. Είναι όντως, δεν είναι. Σελάντερ είχαμε παλιά, Σουηδό ήταν. Σελάντερ, βέβαια. Μεγάλο ήρθε, αμυντικό χαφ. Ήταν ο Ουλφ Έριξον, ο Σελάντερ. Τώρα ο Λάρσον και αυτός, δεν θυμάμαι αν είχαμε. Και ο Βίλτζερ. Ο Βίλτζερ, Καναδός ήταν. Καναδός ήταν, συγγνώμη. Σουηδό είχαμε στο ποδόσφαιρο μπάσκετ ποτέ. Εσύ που τα έχεις και πιο παλιά. Σουηδό. Καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι Σουηδό. Δεν νομίζω. Να, ο Χρήστος βοηθάει και έξω με τις γνώσεις του, όχι. Δύσκολο. Σουηδός, εντάξει, δεν φημίζεται, ρε φίλε. Σουηδός, μπασκετμπολίστας, σαν ανέκδοτο. Έχουμε φέρει από Αφρική, έχουμε φέρει τον Γκούντα, δεν θα φέρουμε τα Σουηδό. Μια χαρά ήταν ο Γκούντα για τα τότε δεδομένα, ο Αιγύπτιος. Σαμίρ Γκούντα. Εγώ πάντως ξέρω, θα ήθελα φέτος για τα μεταγραφικά. Γιατί σχολιάζουμε. Θέσεις θα πεις. Όχι, δεν θέλω θέσεις. Εγώ σου λέω για να ανεβάσει το επίπεδο. Η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Ναι, σ' ακούμε. Γιατί καμιά φορά σχολιάζουμε να κάνω Φετβαντίδης και ο Γιουνές. Εγώ να σου πω κάτι. Μπορεί να κρατήσουν όλους αυτούς που έχουν. Αυτούς τους παίκτες που έπαιρνε στην αποστολή. Πα σταθερά ο Παντελίδης. Ναι. Και όλοι οι άλλοι που δεν έχουν παίξει ποτέ
αυτοί να αναβαθμιστούν. Εγώ έτσι το βλέπω. Να αναβαθμιστούν, τι εννοείς δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή να μην έχεις ονόματα στυλ Σαβίδης, Ανάκογλου, Παυλίδης κτλ. Α, εννοείς όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Αυτοί να αποτελέσουν παρελθόν και να ανεβούν αυτόν το επίπεδο και να έρθουν στο επίπεδο των άλλων παιχτών. Είναι μια λογική σκέψη αυτή. Γιατί δηλαδή σκεφτόμαστε πάντα, ξέρεις, αν κάνει ο Γιουνές, αν κάνει ο Φετβατζίδης και γιατί οι άλλοι να μην αναβαθμιστούν. Εγώ επειδή για το Γιουνές και από φίλος μου υπάρχει μια έτσι κατακραυγή γενικότερη. Θα πω ότι είναι το ίδιο που τους λέω και σε αυτούς. Θεωρώ ότι ο Γιουνές δεν είναι κακός. Δεν είναι, φυσικά δεν είναι για τον ενδεκάδα ο Γιουνές. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που πρέπει να υπάρχει. Τουλάχιστον εφόσον είμαστε σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Αν αλλάξουμε οικονομικά αν αλλάξουμε επίπεδο των οικονομικών μας, θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει και παρελθόν. Για τα οικονομικά που είμαστε τώρα. Βέβαια, δεν ξέρω και το συμβόλαιο του, να μην λέω και ψέματα. Έχει χρόνο, έχει ακόμα ένα χρόνο. Όχι. Πόσο να έχει, δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι ο Γιουνές. Και ας πάμε λίγο και κόντρα στο ρεύμα, είναι μια χαρά για τον Άρη που παλεύει για UEFA. Όχι φυσικά να είναι βασικός, έτσι, να είναι εναλλακτική λύση. Εγώ θεωρώ ότι ένα παίκτη να τον κράζουμε με βάση αυτό που είναι να κάνει και όχι με βάση το που τον βλέπουμε να κάνει. Φέρνει, θα φέρει στην πλάτη του όσο είναι στον Άρη, το χαμένο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ θα το φέρνει στην πλάτη του. Να μην λέμε. Εκεί ξεκίνησε μια κατρακύλα και ένα ανέβασμα αντίστοιχο. Εντάξει. Ας έβαζε γκολ στην Τούμπα να το πατήσει, δεν το βάλε. Τον έβαλε για αλλαγή. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Έλα, σε γνώρισα κατευθείαν, Θανάση. Ελπίζω αυτές οι ωραίες συζητήσεις με... πώς το λένε, ρε παιδί μου, με σκεπτικότητα στο μυαλό, με λογική, να την καταλαβαίνουν πολύ. Καλά, εντάξει, για το εμείς. Γιατί γίνεται... εντάξει, Ζάχο, η λογική είναι λίγο δύσκολη στην Ελλάδα να το καταλάβεις. Όσο μεγαλώνω, να σου πω κάτι, το έχω πει και άλλη φορά, όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι αυτό που λέμε η κοινή λογική, γιατί εγώ πάντα και στη ζωή μου χρησιμοποιώ την κοινή λογική, έτσι, σαν κανόνα το έχω αυτό, καταλαβαίνω ότι η κοινή λογική δεν είναι καθόλου κοινή. Κατάλαβες, δεν είναι κοινή και είναι δυσέβρετη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω όσο μεγάλο να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει για την επόμενη σεζόν η ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Στο ψυχολογικό κομμάτι, εάν υπάρχει επιτυχία στους ομίλους, αν η ομάδα περάσει στους ομίλους. Στο οικονομικό κομμάτι, αν η ομάδα περάσει στους ομίλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο, πρώτα απ' όλα. Γιατί καλώς ή κακώς η φετινή χρονιά είχε απότομες πολλές χαρές, απότομες πολλές λύπες. Και σήμερα διαπιστώνουμε ότι ο μήνας Δεκέμβριος, ο περσινός, ήταν καταστροφικός και στο οικονομικό κομμάτι, όπως είπες, της ομάδας, αλλά και τελικά αποδεικνύεται ότι σύμφωνα με την πορεία που είχαν οι ομάδες και με τα προβλήματα που είχαν οι ομάδες, πιστεύω ότι θα ήμασταν πολύ κοντά στο να παίξουμε τελικό φέτος. Και με την ποιότητα που έχει η ομάδα. Χάσαμε μια από μεγάλη ευκαιρία. Γιατί αυτό που έγινε με τον Εργοτέλη ήταν ό,τι χειρότερο. Εξωπραγματικό θα έλεγα. Από την αρνητική πλευρά, εξωπραγματικό. Ναι. Ακόμα και σε εκείνο το παιχνίδι, με ισοπαλία με ομάδα Β' Εθνικής, δεν κατάφερες να περάσεις. Και αυτό φάνηκε και στη μετέπειτα εξέλιξη της ομάδος και σε αυτό που έγινε στο μάτς με τη Λαμία, το οποίο ήταν καταρρίψαμε ακόμα ένα ρεκόρ. Ναι, επειδή σας άκουσα και μιλούσατε για τα πρωταθλήματα, την Ευρώπη, τι σχέση έχει η Ελλάδα. Με βάση, Θανάση, με βάση το σημερινό παιχνίδι, γι' αυτό επειδή βγήκε ο Δημήτρης που ζει στο Μάντσεστερ πλέον. Ναι, βγήκα έξω, ξέρεις ότι υποστηρίζω τη Λίβερπουλ και βγήκα έξω να πάω να δω το παιχνίδι. Ναι. Δεν πιστεύω επουδενή ότι μπορεί να γίνει κάτι ελληνικό. Όχι, άκουσε. Αυτά είναι τώρα, υπάρχουν πολλοί οπαδοί της United και της Λίβερπουλ εδώ. Αυτά είναι σχόλια ελληνικά. Δεν σημαίνει... Ακριβώς. Ναι, ελληνικά σχόλια. Ελληνικά. Θα παίξει μάτς... θα τα ανοίξετε και θα το δείτε... Καταρχήν η Μάντσεστερ, φίλε, τώρα μια επειδή το λέμε, θέλει την νίκη και θέλει να βγει τη Champions League, έτσι. Θέλει να βγει τη Champions League η Μάντσεστερ. Δεν υπάρχει αυτό, καθίστε, χάστε. Αυτά είναι για τους Έλληνες.
ότι έχετε πρόεδρο που υποστηρίζει εκείνη την ομάδα, το ότι δανεικοί από εδώ και δανεικοί από εκεί, και όχι πήραμε τις ενώσεις και τι έγινε μόνο που δεν πήραμε τις ενώσεις. Απλά η Μάντσεστερ είναι, είναι πολύ αδύναμη αγωνιστικά. Είναι αδύναμη η Μάντσεστερ. Πολύ αδύναμη. Δηλαδή δύσκολα. Αυτό δεν έχει, ειδικά σε εκείνο το πρωτάθλημα. Όχι, ναι, δεν έχει. Έχει σημασία. Αλλά... Το πρωί στην εκπομπή του Μάριου τον είπα ότι εγώ πιστεύω ότι η City και η Liverpool που διεκδικούν το πρωτάθλημα θα κάνουν μέχρι τέλος της χρονιάς γκέλα. Εκτός σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, αν δεν κάνει γκέλα, μπορεί να κάνει σε άλλο παιχνίδι. Πιθανό είναι, Αγγλία είναι εκεί. Αγγλία είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε στα του Άρη όμως, σας αφήσουμε το... Το ήθελα αυτό λίγο να το πω για τη διαφορά νοοτροπία που υπάρχει από εδώ και από εκεί. Καμιά σχέση. Καμία σχέση αυτό, Αγγλία. Στα του Άρη, καταρχήν αυτό που έγινε σήμερα είναι ακόμα μία απόδειξη πόσο πίσω είναι ο σύλλογος στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν πιστεύω ότι να έπαιζε οποιαδήποτε άλλη ομάδα πάνω από εμάς και ο Ατρόμητος να έπαιζε την ίδια συμπεριφορά θα είχαν τα κανάλια. Λοιπόν, τι εννοείς, δεν το πήραμε. Το να μην διαφημίζεται εννοείς το κάτι. Όχι, το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό για παιδάκια. Ναι. Το να μην διεκτήσουν το μάτς εννοείς. Ακόμα ναι. Ακόμα στιγμιότυπα. Ακόμα... Καλά ρε φίλε, ένα λεπτό. Είμαστε στην ΕΡΤ, είμαστε προϊόν της ΕΡΤ και μάλιστα ένα προϊόν που τη φέρνει τηλεθεάσεις απίστευτες και τον Άρη τον αντιμετωπίζει η ΕΡΤ, λες και είναι τι να σου Ανάση, πω. Ανάση, προθυμοποιήθηκε η ΕΡΤ 3 να δείξει πλάνα, δεν ξέρω αν είδες στα αθλητικά, και δείξανε πλάνα πίσω από την εστία των Αγνωστόπουλων, εντάξει. Μια κάμερα η οποία ήταν σαν να είσαι όπως το παρομοίασε και ένας ωραία στη θύρα 1, χαμηλά και να τραβάς από ένα μονοκάμερο. Εντάξει. Από εκεί δηλαδή, είχε κάτι παιδάκια καθόντουσαν πάνω σε κάτω, μάλλον από το στίβο κάτι, και κάλυπτε και την εικόνα λίγο. Εντάξει. Αυτό είναι το πλάνο, γιατί αυτό τόσο πολύ μας έβαλε. Όταν λέμε ότι πρέπει η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και ειδικά σε αυτά στο επικοινωνιακό, όπως λες σωστά, που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι, η εικόνα είναι τεράστιο πλέον στην εποχή μας. Τεράστιο κομμάτι. Ένα ελληνικός λαός, Ζάχομο, που είναι παρηγυρτής. Επηρεάζεται καλώς το κόστος αυτό. Εγώ φέτος από την ΕΡΤ έχω εγώ, ποιος είσαι εσύ, αυτός που είμαι, τρομερά παράπονα. Δηλαδή όπως βλέπω και τις αν εξαιρέσουμε το Άρης ΑΕΚ που ήρθε αυτός που παρουσιάζει την Αθλητική Κυριακή και είπε, πιστεύω μετά από κατακραυγή, γι' αυτό πιστεύω και εκεί ήρθε, είπε και 2-3 καλά λόγια, θεωρώ ότι το προϊόν της και ένα προϊόν επαναλαμβάνω που έφερε τηλεθεάσεις απίστευτες στην ΕΡΤ, το αντιμετωπίζουν λες και είναι τι να σου πω, ένα παρακατιανό, ένα τι να σου πω, εκτός αν κάνω λάθος. Τι να μπορεί να κάνω και λάθος. Είμαστε όμως εμείς οι κακοί που τα λέμε και όχι αυτοί που τα κάνουν. Ναι φίλε, τι κάνει η διοίκησή σου φίλε, δεν ξέρω. Εμείς τι να κάνουμε, εγώ το λέω, εσύ το λες. Πολλές φορές το λέμε αυτό, για πολλά πράγματα. Τι κάνει η διοίκηση για το γήπεδο. Τι κάνει η διοίκηση για το επικοινωνικό, τι κάνει η διοίκηση για τις μεταγραφές, τι κάνει η διοίκηση για τον ΑΣ, τι κάνει η διοίκηση... Τι εννοείς, για τον κόσμο τι να κάνει, Θα πω, εγώ θα πω ότι 6 χρόνια Ζάχο είμαστε στην αφάνεια. Ναι, σωστά. Άρα είμαστε σαν ένα παιδάκι που μπουσουλάει. Ναι. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Το μόνο πράγμα που θα αλλάξει όλο αυτό, το πιστεύω ακράδαντα, είναι να ξεκινήσεις με νίκες στην Ευρώπη, να περάσεις στους ομίλους. Και μετά, ρε παιδί μου, εντάξει, μην μας βάζετε και στην τηλεόραση. Λέω ένα παράδειγμα. Ωραία, σωστά το θέτεις. Μόνο που όσον αφορά. Μόνον εκεί στο αγωνιστικό κομμάτι. Εκεί. Σωστό. Και, που μιλάτε και για τους στόχους και λέμε δεν θα πιέσουμε και δεν θα κάνουμε. Καλός ή κακός, ρε Ζάχο, μεταξύ μας τώρα που λένε ακουγόμαστε. Από τον κόσμο μας λείπει. Τι λείπει, ρε φίλε. Αυτό. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα έρθει και πότε θα έρθει και αν είναι νωρίς και αν είναι αργά και αν πρέπει να κάνω υπομονή και χιλιαδιό. Το δικαιούται σαν κόσμος. Και φέτος εγώ φταίω που δεν βρίσκομαι εκεί να το πάρω. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Ωραία. Διότι την ομάδα μου κατακρίνω σε αυτό το πράγμα. Δεν κατακρίνω κανέναν άλλον. Γιατί είμαι ο πρώτος αυστηρός κριτής με την ομάδα μου. Εγώ προσωπικά έτσι δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Ωραία. Πρώτα κοιτάω τα του οίκου μου και μετά το του άλλου. Δεν γίνεται τώρα με ισοπαλία να προκρίνεσαι. Ας, τέλος πάντων. Ωραία, Θανάση, λοιπόν, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ που ακούσατε. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε ακούμε έτσι και πιο τακτικά και μετά τις γιορτές, γιατί επαναλαμβάνω τελευταία εκπομπή. Πάμε όμως, μια που είπα και τελευταία εκπομπή, και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, Σταύρο. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε πάλι τις γραμμές.
Θα διαβάσουμε, αν υπάρχει κανένα καινούριο σχόλιο, θα μιλήσουμε και με τον κόσμο για 20 λεπτάκια ακόμη. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Αυτό είναι εποχή στο τραγούδι. Ναι. Τα ξέρεις, έτσι δεν είναι αυτά. Imagination, just an illusion, λέγεται. Μεγάλη επιτυχία. Το παίζες? Όχι, ρε, εγώ δεν τα πω. Αυτό ο αδερφός μου ήταν και ο αδερφός μου DJ ήταν πριν καταλήξει στην δουλειά που είναι τώρα. Καταλήξει, δηλαδή από τον DJ ξέπεσε. Τι πλάκα. Τότε βγάζατε λεφτά από αυτό ή ήταν χόμπι? Δουλειά, ρε, ήταν. Τι χόμπι. Μεροκάματο όμως ήταν. Καλά, αυτό. Το DJ σου λέμε. Ναι, μεροκάματο όμως. Πώς βέβαια. Εντάξει. Εγώ λίγο πρόλαβα από τον DJ και πέρασε και στις γυναίκες. Λίγο πιο παλιά. Ο αδερφός μου ήταν σε αυτά. Σχολούσατε πιο αργά δηλαδή. Ήταν, δηλαδή ο DJ ήταν, παιδί μου, στο μαγαζί ψιλοθεούλης. Θεός ήταν. Από αυτό που μαζευόταν γύρω-γύρω. Μετά έγιναν οι μπάρμαν. Ήταν γύρω-γύρω δηλαδή και σας κοιτούσαν πολύ. Ναι, ρε φίλε, δεν ήταν. Και αν σου και τα στρουφάκια να βάζετε, αυτοί λέγανε wow, ας πούμε. Έλα, ρε βλάχο, έλα με τα στρουφάκια. Τι στρουφάκια. Just an illusion, δεν άκουσες. Imagination, σου λέω. Δεν τα ξέρεις αυτά, είσαι πολύ baby. Λοιπόν. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Κρέζα, εγώ εδώ, όπως τον είδατε, επίθεση μου κάνει κατευθείαν. Από την 8 ώρα που ξεκίνησε. Σε έχω άνεση γι' αυτό. Καλά κάνεις. Λοιπόν, έχουμε ένα τεταρτάκι να τα πούμε. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. Το 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Είναι και βραδιά σήμερα. Έχει πρωταθλήματα και ισπανικό. Βλέπουμε εδώ η Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 προηγείται της Βαλένθια. Ναι, αδιάφορη είναι η Ατλέτικο. Η Βαλένθια θέλει το μάτς να πάει στο μπάσκετ και πιάσει την τέταρτη θέση. Όπως την τέταρτη θέση. Τελικά και στο γήπεδο, μάλλον βρέχει. Βλέπω. Βρέχει, βρέχει πολύ και αυτό σχολιάσαμε ότι είναι σχεδόν άδειο το γήπεδο της Ατλέτικο. Περίεργο. Δεν ξέρω αν είναι τη βροχή λόγω ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Συνήθως εντάξει. Και να πω ότι έχουν να κάνουν και κάτι Τετάρτη. Τι είναι, Τετάρτη σήμερα είναι. Ναι, τι έχουν να κάνουν τετά. Αυτή η καθολική δεν είναι εκεί. Πρέπει να έχει περάσει το Πάσχα όμως για αυτούς. Όντως ήταν μια καλή τέτοια έξοδος για τη Μαδρίτη. Γιατί φαντάζομαι αυτοί έχουν και το μισό γήπεδο θα είναι διαρκείας. Δηλαδή δεν πάνε τα διαρκείας. Άμα δεις να δες άδειο είναι. Άδειο είναι, άδειο είναι πραγματικά. Δεν πάνε τα διαρκείας. Και ο Μπρέλες, καλά δεν είναι κλειστό αυτό το γήπεδο. Τι καινούργιο γήπεδο είναι. Αν πεις κάτω-κάτω αυτή η πρώτη, τι να. Εδώ στο Χαριλάου βρεχόνται οι πρώτοι. Ήταν ο άλλος τα επίσημα και ήταν λούτσα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου, αν θες. Τάσο Αριανός από Τούμπα. Έλα, Τάσο. Άνω Τούμπα, κάτω το Τούμπα. Άνω Χαριλάου. Άνω Τούμπα. Άνω Τούμπα. Κοντά στην εκκλησία. Ποια έκλεισε την Αγία Βαρβάρα. Έτσι άλλο. Ναι. Είσαι, έχεις ωραία θέα, έχεις από εκεί. Να είσαι καλά. Έχεις ωραία θέα. Ποιο, όχι, φίλε. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Μην ρωτάτε τέτοιες εκφράσεις. Το παίρνω πίσω. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε εσένα, Ζάχο. Ναι. Τον Τρέγια πώς τον αντέχεις? Τον? Τον Τρέγια. Όπως με αντέχει αυτός. Α, έτσι πάει. Έτσι πάει. Και αυτός με αντέχει και εγώ τον αντέχω. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η εκπομπή. Γι' αυτό δεν είναι και σήμερα εδώ. Και αυτό το ίδιο το λένε και οι συνοπαδοί του. Πώς θα τρέχει αυτό το. Εντάξει, καλά δεν τον αντικαθιστώ. Καλά δεν τον αντικαθιστώ, δεν σα χάλασε. Όχι, εντάξει, το καλό είσαι και εσύ. Καλό είναι. Δεν μιλάω άσχημα κατά τον Άρη. Κάνει τον παοξή αυτό. Καλό τον αντικειμενικό παοξή. Αντικειμενικό και παοξή δεν γίνεται. Κοίταξε, είμαι του Μπιώτη κι εγώ σου λέω, οπότε ήρθα εδώ πέρα σαν του Μπιώτη. Ναι. Εντάξει, του έτσι κι αλλιώ. Έχει πάρα πολύ Άρη, μη φανώ και εγώ σαν να κάνω σαν τους παοξίδες. Όλοι έχει είναι. Πολλούς Αριανούς. Έχει πάσο τι ηλικία είσαι? 55. Εντάξει, οι δικές σου ηλικίες ιδέως εκεί γίνεται χαμός, εντάξει. Σωστό. Έχει, σου λέω, έχει. Σχολείο πηγαίναμε και είμαστε μισή συντάξει. Ναι. Για πες μας τώρα για τον Άρη, για του χρόνου, πώς τον βλέπεις, αν και είναι πολύ νωρίς, πώς τον βλέπεις? Άμα κάνει 3-4 προσθήκες καλές, θα πάει καλά. Εκεί το βάζεις το νούμερο, εσύ 3-4. Ναι. Μια ερώτηση θα κάνεις στο Ζάχο όμως. Για να χτυπήσεις το πρωτάθλημα δεν γίνεται. Όχι, για να βγει στην Ευρώπη γίνεται. Στην Ευρώπη έγινε και φέτος που δεν έχουμε και αυτούς τους 3-4. Αν βάλει άλλα 4 καλά παιχτάκια θα είναι σίγουρα στην Ευρώπη. Και εννοείται να δέσει και παραπάνω αυτό το σύνολο. Ο προπονητής είναι καλός, πρέπει να τον κρατήσουμε. Τάσο, πιστεύεις θα τεθεί θέμα προπονητή? Αυτό είναι μια ωραία ροζ, δεν το βάλαμε στο τραπέζι και είναι παρά 10. Είναι ωραία. Στον Άρη όλα είναι πιθανά, τα έχουμε δει όλα στη ζωή μας. Εμένα από την οτροπία του Καρυπίδη μου έχει δείξει ότι θα τον κρατήσει. Να υποθέσω από αυτό που είπες ότι θέλεις να μείνει, ας πούμε, αν ήταν. Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος έχει δείξει δουλειά. Έχει δείξει, όντως. Έχει δείξει. Γιατί? Ξέρεις με το κακό όμως.
προπονητές επιπέδου, να το πω, χωρίς να τον προσβάλλω Παντελίδη, είναι πολύ επιρρεπής στη φυγή σε μια αποτυχία, ας πούμε, στο πρώτο μάτι της Ευρώπης. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω εγώ στον Παντελίδη. Γιατί συμβαίνει αυτό, άμα το έχεις δει. Και άλλες φορές έχουμε κάνει αλλαγή προπονητή με ένα στραβό αποτέλεσμα. Να πούμε κάτι για τον Παντελίδη, μπορεί να το ξέρουν πολλοί, μπορεί να μην το ξέρουν πάρα πολλοί. Ο Παντελίδης, να μην πω έτσι αυτή την έκφραση που λέμε πολλές φορές ότι κάνουμε χόμπι, δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή τα προστοζήν, όχι, πολλοί δεν το ξέρουν. Δηλαδή είναι παράμετρος αυτή, έτσι. Για μένα είναι σημαντική παράμετρος σε ένα προπονητή. Σε ένα προπονητή που δουλεύει στην Ελλάδα, μάλλον. Δεν έχει πρόβλημα ο Παντελίδης τα λεφτά. Ναι, για να το θέσω καλά, σε ένα προπονητή που δουλεύει στην Ελλάδα είναι σημαντικό. Και ανάλογα βέβαια με την προσωπικότητα. Δηλαδή δεν θα δεχτεί, λέω εγώ, έτσι. Δεν θα δεχτεί, ας πούμε, θέλω 2-3 πράγματα. Δεν γίνεται, δεν τα κάνουμε. Στο καλό, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή να υπομείνει πράγματα για το μισθό, ας το πω έτσι. Όχι, όχι, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο άνθρωπος είναι άνετος και έχει δείξει ότι αν δεν μπορεί να σταθεί σε μια ομάδα, σημαίνει να φύγει. Βέβαια, όλους μας και στη δουλειά μας, όπως και τον Παντελίδη στη δουλειά, τον κρίνουν τα αποτελέσματα, έτσι, και η εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Τι να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι έχει παίζει μεγάλο ρόλο τα παιδιά. Δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Ιδίως στην Ελλάδα. Μεγάλη υπόθεση. Βέβαια. Η τύχη είναι σημαντικός παράγοντας και στη ζωή μας την προσωπική. Παράγοντας, βλέπουμε τα παιχνίδια στην Ευρώπη, τα μισά που είναι ένα 20 με 30 σπάνε. Έτσι. Αν πάρεις το κουπόνι, θα δεις από τον Κύριακο ότι τα μισά είναι σπασμένα. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα τα μάτσα αυτά που σπάνε τα βλέπουμε πολύ καχύποπτα. Όχι ότι δεν έχουν άδικο, στην Ευρώπη δεν τα βλέπουν τόσο. Τι να κάνουμε, Ελλάδα είσαι εδώ. Αυτό που λες εκεί πέρα το γυρνάνε στην τύχη, το γυρνάνε στην κακή βραδιά. Εμάς βλέπουμε και άλλα πράγματα από πίσω. Αφού εντάξει, ο Έλληνας έχει δηλητηριαστεί εδώ και δεκαετίες. Ωραία. Δηλητηριασμένοι είμαστε όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Έτσι να κλείσουμε. Λοιπόν, καλό Πάσχα τότε να σου ευχηθούμε. Καλή συνέχεια. Με υγεία όπως και για όλο τον κόσμο και να σε ακούμε έτσι και πιο τακτικά. Και με τον τρέχε να το πει. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Φυσικά η τύχη είναι μεγάλο μέρος όχι μόνο του αθλητισμού και της ζωής μας προσωπικής, έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης φέτος ήταν σε κάποια παιχνίδια άτυχος, ήταν σε κάποια και τυχερός. Πιστεύω ότι η τύχη φέτος. Τυχερός δεν ήταν από κόντρες και. Ήταν τυχερός το μάτς με τη Λαμία, ήταν τυχερός. Δεν άξιζε την νίκη. Όχι, περίμενε. Τυχερός, το γκολ που βάζει ο Άρης με τη Λαμία είναι κανονικό γκολ. Όχι, δεν λέω. Από τη ροή του αγώνα νοείς εσύ. Από τη ροή του αγώνα. Και βάζει στην τελευταία φάση γκολ. Γιατί ας πούμε ο Άρης ήταν άτυχος φέτος. Αν έχει φάει γκολ με αυτό γκολ, κατάλαβες, με κόντρες, με τέτοια. Δεν έβαλε. Στα Γιάννενα. Θεωρώ. Μόνο στα Γιάννενα. Ποιο ήταν το μάτς. Με τον Δελιζή, το αυτογκόλ τι ήταν. Στα Γιάννενα. Με τα Γιάννενα ήταν. Και κάτι άλλο κόντρες και από εδώ και από εκεί. Θεωρώ ότι η τύχη ατυχία φέτος, όπως και το θίξαμε για αυτό το θέμα, ήταν. Η διαιτησία μπορεί να ήταν να χάσαμε και ένα-δύο πονταλάκια, όχι όπως άλλες χρονιές. Η αλήθεια είναι αυτή, εντάξει. Όπως και η τύχη, στάφερε λίγο ίσα βάρκα, ίσα πανιά, με μία πάνω κάτω το ίδιο. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν σαν τις προηγούμενες. Που όπως και εσύ ανέφερες και ο Θανάσης, δεν θυμάμαι ποιος φίλος ήταν, ότι είχαμε τουλάχιστον κάθε χρονιά ξεκινούσε και λέγαμε ότι θα έχουμε από 7 ως 10 βαθμούς χαμένους από τη διαιτησία. Κάπως έτσι ξεκινούσαμε πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να τη λέμε. Από την άλλη, και σε αυτό που είπε ο φίλος ο τελευταίος, χρειάζονται μεταγραφές, χρειάζονται ποιοτικές μεταγραφές, όχι πολλές, αλλά χρειάζονται ποιοτικές, σαν και αυτές που είχαμε του Δεκεμβρίου, έτσι. Ούτως ώστε να μπουν και να κάνουν διαφορά. Το ποσοστό επιτυχίας των μεταγραφών του Άρη και το καλοκαίρι και το Δεκέμβρη ήταν τρομερό για μένα. Το Δεκέμβρη μεγαλύτερο. Και το καλοκαίρι, άμα σκεφτείς πόσους παίκτες πήρες, δηλαδή δεν τους βγάλεις άχρηστους. Γιατί πήρες πολλούς. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Και ούτε γίνανε οικονομικές υπερβάσεις, θεωρώ. Εντάξει. Εγώ, μια που το λέμε έτσι και την ανοίξαμε λίγο τη συζήτηση, χωρίς να είμαι ούτε του χώρου, απλά βλέπουμε αρκετά χρόνια, δεκαετίες μπορώ να πω ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, λέω εγώ έτσι, να κάνεις καλές επιλογές. Φυσικά δεν θα βγουν όλες. Θεωρώ ότι η αγορά έχει ανοίξει τόσο πολύ, υπάρχουν τόσο πολλοί χιλιάδες παίκτες και από Λατινική Αμερική και από πρωταθλήματα και Β' Γαλλίας, Β' Αργεντινής, Β' Βραζιλίας, Πολωνία που πήραμε τώρα παίκτες. Υπάρχει τεράστια αγορά που αν δεν είσαι σε εισαγωγικά ύποπτος, για να μην το πω διαφορετικά γιατί δημόσιο λόγο έχουμε, και δεν προσβλέπει σε άλλα κέρδη,
εγώ μπορώ να σου πω ή και εσύ μπορούμε να διαλέξουμε από τους 10, δηλαδή να βγουν τουλάχιστον 5-6. Για να μην θεωρήσω, πούμε, το απόλυτο, δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Βλέπετε, ο παίκτης δύο φορές αν το δεις φαίνεται. Και στις κρίσεις που κάνουμε εγώ και κάθε χρονιά, όταν υπάρχουν καινούργιοι παίκτες, λέμε. Δηλαδή για τον Γκαρσία. Τα φιλικά, 1,5 παιχνίδι είδαμε, είπαμε. Αυτός ο παίκτης θα κάνει, φαίνεται ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Φαίνεται ο καλός ο παίκτης, δεν χρειάζεται ούτε να είσαι δίπλωμα προπονητή να έχεις Σταύρο, έτσι, ούτε μάνατζερ να είσαι. Φαίνεται ο καλός ο παίκτης. Και ο λιγότερο καλός και ο περισσότερο καλός. Φαίνεται. Δεν χρειάζεται. Άρα είναι μεν δύσκολο, αλλά όχι τόσο δύσκολο το να φέρεις κάποιους καλούς παίκτες. Και μπασκετμπόλ είσαι το ίδιο. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές αναρωτιόμαστε, λέγαμε, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν στο μπάσκετ έξι παίκτες, και λέγαμε πώς βρίσκει. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, ο Πανιόνιος λέγαμε, που έφερνε καλούς ξένους. Ναι. Πώς βρίσκει αυτούς τους Αμερικανούς, δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, πάντα σκόρερ. Πώς βρίσκει, λέγαμε, τέτοιους Αμερικανούς ο Πανιόνιος και δεν μπορούμε να βρούμε εμείς, ρε παιδί. Έτσι. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι και εύκολο, δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά. Αρκεί να μην παίρνουν άλλοι παράμετροι και άλλα συμφέροντα και άλλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πούμε και όπως θέλουμε στον αέρα. Μάνατζερ ηλίκια, πες. Εντάξει, καλύτερα. Σωστά. Περιέχει τα πάντα μέσα. Ναι, ακριβώς. Και τα θετικά και τα αρνητικά το περιέχει αυτή η λέξη. Αν δεν μπλέκουν άλλα πράγματα και γίνονται πάντα με το συμφέρον της ομάδας σαν γνώμονα, θεωρώ ότι το ποσοστό που έχει ο Άρης και στις καλοκαιρινές και στις χειμερινές μεταγραφές, τόσο είναι το ποσοστό. Εντάξει, όταν δεν μπλέκουν άλλα πράγματα και όταν δεν βάζεις το προσωπικό σου κέρδος πάνω από το συμφέρον της ομάδος. Έτσι λέω εγώ. Να μας σκεφτείς από το καλοκαίρι πόσοι φύγανε, ήταν ο Μενέντες. Ο Μενέντες, πρόσεξε. Ναι, δεν έφυγε σαν αποτυχημένος. Όχι. Ο Μενέντες, γιατί το διάβασα, εγώ δεν το ήξερα. Πρόσεξε. Δανεικός είναι ο Μενέντες. Ναι, έχει πάει σε άλλη ομάδα. Στην Κόρδοβα είναι. Ναι, όχι, θέλω να σου πω, από τις τόσες μεταγραφές που κάνουν, ο Μενέντες ήταν που τον. Όχι, ήταν κακός, απλά δεν τον προτιμήσαν, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Δεν θα σου αρέσει αυτό. Φαίνεται ότι δεν. Εντάξει, είναι η ώρα δύσκολη τώρα και με το παιδί φαίνεται ότι δεν ακούς πολύ τις εκπομπές. Γιατί το σχόλιο που έχω κάνει για τον Μενέντεθ είναι ότι δεν ήταν ποδοσφαιριστής, ούτε ήταν ηθοποιός. Ο Μενέντεθ ήταν. Ποιον άλλον δεν αγαπούσε παλιά και. Ο Έλσνερ. Όχι, έναν άλλον. Το Κουέλιο. Ο Κουέλιο τη εποχή, εντάξει. Ο Κουέλιο ήταν, εντάξει, ένας πολύ μέτριος ποδοσφαιριστής που φυσικά δεν ήταν για τον Άρη, αλλά μετά ήρθε χειρότερος. Μ' αρέσει που το σχολιάζει. Ήρθε χειρότερος και είχα πεθυμίσει τον Κουέλιο. Ναι. Πάντων, για να μην ξεφύγουμε, εγώ ήθελα να πω ότι το καλοκαίρι και αυτοί που ήρθαν, δηλαδή, δύο-τρεις ήταν που αποχωρήσαν από το ρόστερ της ομάδας να πάνε οπουδήποτε αλλού, είτε δανεικοί, είτε να φύγουν τελείως. Ο Αργεντίνος ήταν, ο Αλβανός που δεν μας έκατσε. Καλά, ο Αλβανός ήρθε. Και ο Μενέντεθ, νομίζω. Ο Μαυρά ήρθε και. Εντάξει, ήρθε σε άλλη, και σε άλλη κατάσταση. Ναι. Αλλά θέλω να σε πω, αυτός και ο Αργεντινός που έφυγε με την Κολάσενα. Εντάξει, αυτή ήταν. Χάσαμε, τον έλεγα τον άλλον. Φέρτη να στο μαγαζί, να μην πω το μαγαζί. Φέρτη στο μαγαζί. Τον Οκτώβριο του το είπα. Τον Οκτώβριο, όταν έπαιζε. Του λέω φέρτη να στο μαγαζί, γιατί έρχονται σε αυτό το μαγαζί ποδοσφαιριστές του Άρη, όπως και στο φίλο μας τον Μπουγάτσα. Είναι μανατζερικό το μαγαζί. Το άλλο, εντάξει, ναι, ας το πω, το Κάρμελ είναι φίλος. Το Κάρμελ στην Πιλέ, το λέω φέρτονα. Φέρτον, λέω, και την Κολάσενα θα φύγει, λέω. Δεν θα κάτσει, λέω. Ιανουάριος δεν θα τον βρει εδώ. Όχι, φέρτην, λέω, θα τη χάσουμε να πούμε καμιά φωτογραφία. Όχι. Όχι, πάει η Κολάσενα, είναι έγκυος η Κολάσενα, πες να τα ξέρεις. Λοιπόν, δούλεψε το παιδί, εδώ θα το έκανε λογικά, μια που δεν έπαιζε, έκανε άλλα πράγματα. Θα τον ονομάσει Γιώργο. Λοιπόν, πάμε, βλέπω παρά δύο λεπτά να διαβάσω το χωρικό, να κάνουμε και τον επίλογο, έτσι. Ξεκινάνε και τα μάτια σιγά σιγά. Για το πορκίτο θα σου πω, κύριε Κρέζα. Άντε, πες μου. Να σου πω. Τώρα να το φέρεις εδώ, το τρώμε και να, εγώ να τρώω και εσύ να μιλάς. Εσύ να τρως και εγώ να μιλώ, γιατί να μην τρώω για να μιλάς, ρε φίλε. Ο άλλος δίπλα να ακούγεται το μυαλό. Ωραία, φάγαμε αρκετές φορές να σου πω. Για πες, κύριε Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το Πορκίτο Σταύρο μου. Με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Σαλιάρες, είμαι σάλια. Να το λες και να το νιώθεις. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέντες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργες. Κλάπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Φυσικά, Σαρακοστή έχουμε μεγάλη εβδομάδα, δεν γίνεται να μην υπάρχει νηστίσιμο μενού που αποτελείται από φαλάφελ. Τι είναι το φαλάφελ, Βλάχο? Δεν τα ξέρω καλά. Που να μου χάθεις, ούτε εγώ ήξερα. Είναι κροκέτα από ρεβίθι που γίνεται. Κεφτεδάκι κροκέτα με ρεβίθι.
Δεν σου άρεσε. Βλέπω και Masterchef και είμαι απαράδεκτος. Πού να μου χάδεις. Καλά, δεν έχεις αφήσει και κανένα τέτοιο παιχνίδι. Φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικό. Μπιφτέκι λαχανικό τρως. 100%. Μανιτάρια σιχάρα, καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη, πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορτασικές τεράστιες μερίδες. Αυτό σας το εγγυώ με 100% ότι οι μερίδες είναι πολύ large. Όπως και για την ποιότητα. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου του Πορκίτο και delivery στο 23-15-25-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή από το App Store που είναι για τις συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας παραγγελία από το κινητό σας, έκπτωση 10%. Κύριε Σταύρο, ωραία, λοιπόν, πεινάσαμε τώρα. Πίνασε τώρα, πάνε να φάσει. Μας διώχνεις δηλαδή. Έχει γυναίκα φαγητό, δεν μαγειρεύει. Μπορεί να μην φτάσουμε μέχρι τα μάξι που θα παραγγείλω τώρα. Τι φαγητό έχει σπίτι. Παραγγείλουμε τώρα, έτσι που στο ίσκαν. Πορκέτο. 5-20-55. Δεν ξέρω αν μέχρι εκεί έρχεται. Είσαι μακριά. Μακριά. Δεν υπάρχει πολύ κατάστημα. Πορκίτο θέλει Φεράρι για να έρθει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν έτσι δίπλα. Δίπλα μου και παρέα μου σήμερα σε μια έτσι δύσκολη μέρα. Μεγάλη εβδομάδα έχουμε έτσι. Καλό είναι... Πάσχα για τον κόσμο. Να περάσει κοντά στις οικογένειές σου, εγώ να ευχηθώ. Είναι μέρες που καλό είναι να πηγαίνουμε κοντά στους δικούς μας. Στους γονείς μας εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέω δικούς μας, δεν εννοώ την οικογένεια σαν το γιο και την κόρη. Ναι, γιατί τους γονείς μας συνήθως αφήνουμε μακριά και σε αυτούς να τους αφιερώνουμε δηλαδή λίγες ώρες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο περισσότερο να πάμε στην εκκλησία και αυτά δεν τα αντέχουμε, αλλά εντάξει. Ναι. Να σου πω ότι εντάξει, υγεία να έχουμε όπως και όλος ο κόσμος θα ξανάρθει σε κάποια στιγμή γιατί. Καλοκαίρι έρχεται, δεν ξέρω εδώ πώς θα πάνε τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι έτοιμη και νέο στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω πώς γίνονται εδώ τα πράγματα. Οπότε, αν χρειαστώ τη βοήθειά σου, είσαι πιστός στρατιώτης. Του στρατιώτης είσαι έτσι κι αλλιώς. Σου είπα μόνο πέμπτες δεν μπορώ. Με πολύ τέτοιο, αλλά εντάξει, στρατιώτης είσαι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ και καλό Πάσχα. Επίσης. Και στην οικογένεια και στη γυναίκα σου και στο παιδάκι να δώσεις τον είδα τον μπέμπι σου που μεγαλώνει πολύ γρήγορα όπως και όλοι μας δυστυχώς. Να του δώσεις τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, για όλο τον κόσμο να δώσω τις ευχές. Όπως είπε και ο Σταύρος, είναι μέρες που πρέπει να περάσετε, θεωρώ και εγώ, με τους δικούς τους ανθρώπους, να ξεκουραστείτε όλοι σας, να φορτώσετε τις μπαταρίες λίγο και για την προσωπική ζωή και για τη δουλειά σας. Και φυσικά να περάσετε όμορφα. Τι περισσότερο από αυτή την ευχή, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι καλύτερο. Να σας πω ότι πρέπει να μείνετε συντονισμένοι βέβαια στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπάλαντερ. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσουν συντροφιά. Δεν έχω τίποτα άλλο. Από μένα το Χρήστο και όσοι είναι ηχοληψία να τον ευχαριστήσω και αυτόν φυσικά. Και το Σταύρο τον Κρέζα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ.